Paris, quand un âme fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourit, tout ça part. Καλή εβδομάδα! Καλησπέρα σε όλες μας τις φίλες. Όπως σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα, την ερχόμενη σας έρχομαι και σας κάνω πολύ πολύ χαρούμενες, γιατί για μία ολόκληρη εβδομάδα μαζί μας θα είναι αυτή η μοναδική, τεράστια, πραγματικά μια πολύ λατρεμένη εταιρεία όπως είναι η Lancôme, που θα μείνει κοντά μας όλη την εβδομάδα και έχουμε σκοπό φυσικά να εκμεταλλευτούμε αυτό το διάστημα όσο περισσότερο γίνεται. Όλοι γνωρίζουμε τι εταιρεία είναι, όλοι γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βρούμε από ατέλειωτες σειρές, ατέλειωτες εννοώ σε αυτό που μας προσφέρουν για το πρόσωπο, πολύ ωραία καλλιντικά που να έχουν να κάνουν με τον τρόπο, με αυτά όλα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να καθαρίσουμε το πρόσωπό μας, γιατί όπως λέω πάντα, μια καλή σειρά για να μας δείξει τα μέγιστα των δυνατοτήτων της πρέπει να υπάρχει ένα καθαρό πρόσωπο. Ένα καθαρό πρόσωπο ακόμα και τις μέρες που εμείς νομίζουμε ότι δεν έχουμε βαφτεί, δεν έχουμε ανάγκη. Κατόπιν φυσικά θα κάνουμε τη βόλτα μας, θα ανοίξουμε όλα τα καλλιντικά που θα μας έχουν φέρει εδώ για να κάνουμε μακιγιάζ, να ξανααγκαλιάσουμε την πολύ πολύ ξεχωριστή ιδιαίτερη μάσκαρα όπως είναι η Monsieur Big, αλλά και οι γνωστές και αγαπημένες μάσκαρες εξάλλου η Lancôme. Νομίζω ότι το όνομά της έγινε ακόμα πιο μεγάλο με τις πολύ πολύ επιτυχημένες μάσκαρες που έχει βγάλει όλα αυτά τα χρόνια. Πόσα χρόνια? Σχεδόν 80 χρόνια είναι κοντά μας η εταιρεία Lancôme. Το πώς ξεκίνησε και το τι ακριβώς μπορούμε να δούμε σήμερα θα τα μάθουμε σε λίγο, που θα είναι και η ειδική κοντά μας. Εγώ βέβαια να πω ότι εννοείται θα δοκιμάσουμε όλα τα κραγιόν, εννοείται θα βάλουμε το φανταστικό μας κονσίλερ για τις μάσκαρες είπα, εννοείται το make-up. Φυσικά πρώτα απ' όλα θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας το πιο, θα έλεγα, δυνατό του, ή μάλλον ένα από τα πολλά best seller που έχει η εταιρεία, τον ορό, το συγκεκριμένο της Lancôme, που μαζί πρωτοσυζητήσαμε πριν ακριβώς ένα χρόνο, τέτοια περίοδο εδώ. Και φυσικά θα διαλέξουμε και το άρωμα που μπορεί να μας ταιριάζει περισσότερο. Εγώ μύρισα το τελευταίο που βγάλαν τώρα πριν από πολύ λίγο καιρό, δηλαδή μια ανανεωμένη έκδοση του La Vie Belle, το πολύ διάσημο αυτό άρωμα που, ναι, στην Ελλάδα είναι νούμερο ένα σε πωλήσεις. Θα έλεγα να δοκιμάσετε την καινούργια βερσιόν που είναι λίγο πιο δροσερό. Στα δικά μου γούστα πιο κοντά, αλλά στα δικά σας είναι μάλλον το προηγούμενο. Λοιπόν, εμείς θα τα φορέσουμε όλα, θα τα δοκιμάσουμε όλα, θα τα δώσουμε δώρο όλα και φυσικά θα απολαύσουμε όλη αυτή την εβδομάδα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια. Μπορείτε να μπείτε αμέσως τώρα στο Instagram και να δείτε τι έχω ανεβάσει. Για να ξέρετε περίπου με τι θα ασχοληθούμε σήμερα, γιατί κάθε μέρα θα είναι μία άλλη μέρα. Αλλά όλες οι μέρες αυτή την εβδομάδα θα είναι οι μέρες Lancôme. Ολαλά! Να πούμε σιγά σιγά στο πρόγραμμά μας, να πούμε ένα καλησπέρα στην Ευελίνα που της είχα πει τέλος του μήνα να τα πούμε, αλλά καλησπέρα μετά θυμήθηκα ότι τέλος του μήνα είπε πάει η περιοδία. Οπότε δεν τα λέγαμε, δεν βαριέσαι, τα λέμε και νωρίτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ και εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Η διπλανή σου μπορείς να μου πεις, γιατί μπορεί να σου να και εδώ την ημέρα που μας είχε φέρει το θέμα με την Φλωρίντα. Καλά, βρε, να έφτασες να πας μαζί της, να κάνεις γύρισμα, να τα πείτε όλα. Πες μου, σε παρακαλώ, το ότι παντρευότανε μετά από δύο μέρες το ήξερε. Λένε το ήξερα, αλλά εντάξει, επειδή με το είχε πει σε πάρα πολύ λίγο κόσμο και ήξερε ότι και ο σύζυγός της, ο τωρινός σύζυγός της, δεν ήθελε καθόλου δημοσιότητα. Και πραγματικά ήταν 20 άτομα και πολλά, μπορεί να σου λέω, ήταν μόνο οι οικογένειες, οι κουμπάροι, οι μάρτυρες. Ο κύριος δίπλα στον γαμπρό ποιος είναι? Είναι ο κύριος, δεν το ξέρω τον κύριο. Πώς, αφού είναι σε όλα τα πλάνα μέσα, δεν μπορεί να είναι περαστικός. Μήπως είναι, νομίζω ότι είναι ο αδερφός του. Κάτι δεν τέτοιο μπορεί να είναι. Δεν είναι αδερφός του. Δεν είναι αδερφός, ξέρεις κι εσύ. Ήταν στο σχολείο μου. Τι! Βέβαια! Τι λες, μωρέ, ποιος ήταν? Δεν είναι αδερφός. Ο γαμπρός. Ο Άρης. Ο Άρης ήταν στο σχολείο μου. Ο άλλος κύριος δεν ήταν, οπότε δεν ξέρω να σου πω ποιος είναι, αλλά δεν είναι αδερφός του. Αυτό μπορώ να πω με σιγουριά. Σε ποιο σχολείο πήγαινες? Στο γείτονα.
στη Βάρη. Στο γείτονα. Μάλιστα. Πάντως λέει λοιπόν, θέλει δημοσιότητα, αλλά από ό,τι κατάλαβα εκείνος το ανέβασε. Που ανέβασε στο Instagram. Ανέβασε το μόνο ένα τα χέρια του με τις βέρες, χωρίς κανένα άλλο σχόλιο. Εγώ πρώτη-πρώτη από κάτω να ζήσετε με καρδούλες. Και για όποιον δεν κατάλαβε, παντρεύτηκαν. Ήθελα να το κάνουν πραγματικά σε πολύ κλειστό κύκλο και αυτό συνέβη. Έρθει και η μητέρα της Φλωρίντας για το γάμο από την Ιταλία για λίγες μόνο μέρες. Και όπως μας είχε πει και εδώ, το καλοκαίρι. Του χρόνου θα κάνουν και τον θρησκευτικό γάμο μαζί με τη βάφτιση. Να δούμε τι είπε η ίδια η νύφη στο Happy Day για το γάμο. Επιτέλους παντρεύτηκα. Μας και χάλασε το τέτοιο γάμο. Κάτι δευτέρα γελάγαμε. Και η μανούλα μου που μας βλέπει τώρα. Την και... αγάπη μας. Ξέρεις, τα φιλιά μας. Ότι για μια μαμά, μα φιλάκια μαμά, για μια μαμά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια. Σάββατο μεσημέρι, 12 η ώρα περίπου. Εμείς οι πιο κοντινοί συγγενείς και τα λοιπά, ήμασταν περίπου 20 άτομα, πήγαμε στο Δημαρχείο της Βούλας. Εκεί ήταν ο Δήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντέλος, ο οποίος ευγενέστατος μας πάντρεψε, υπέροχος άνθρωπος. Μάλιστα, παιδιά, ήταν πολύ αστείο, γιατί πάνω στο... πώς το λένε αυτό το... Στη διαδικασία έπρεπε να βάλει μια υπογραφή ο Άρης και έλεγε, κοίταξε Άρη, επειδή είναι η τελευταία υπογραφή, θα ξαναρωτάω. Είσαι σίγουρος. Τέλος πάντων, γελάσαμε. Εγώ συγκινήθηκα πολύ και δεν το περίμενα με τίποτα, παιδιά, ότι θα με έπιαναν τα ζουμιά, αλλά με πιάσανε. Επειδή όμως η Ελληνίδα μάνα και η Ιταλίδα μάνα θέλουν και το θρησκευτικό, να πούμε ότι πρώτα ο Θεός θα έχουμε γάμο βάπτιση. Ναι, όταν έρθει η μπουμπού μας, η μερούλα. Ναι, περιμένουμε τώρα πώς και πώς να γεννηθεί και το μωράκι και μετά θα γίνουν όλα. Τέλεια. Ωραία και καλά. Δεν πατάς πόδι κάτι τέτοιο στον πολιτικό. Όχι, δεν πάτησαμε τίποτα. Πάντως η Φλωρίντα ήθελε τόσο πολύ να παντρευτεί και το περίμενε που την ίδια μετά από 10 λεπτά από το γάμο έβαλε στο Instagram Φλωρίντα Πετρουτσέλη Γούτου κατευθείαν. Είναι αυτό που λέμε, τους τιμάνε, παίρνουν και το όνομά τους. Μια χαρά. Εμένα μου άρεσε αυτό που φόρεσε. Σαν ηθικό είναι. Σαν ηθικό, ό,τι πρέπει για. Εντάξει, από τη στιγμή που είναι έγκυος και είναι και αρκετά έγκυος, δηλαδή θεωρώ ότι το ρούχο αυτό, το φόρεμα αυτό που επέλεξε για μένα είναι νηφικό. Ωραίο μου φαίνεται, πάρα πολύ ωραίο και την κολακεύει πάρα πολύ. Και για την κατάσταση πολύ ωραίο. Ναι. Είναι πολύ ωραίο ζευγάρι και φαίνεται και πάρα πολύ χαρούμενη. Πολύ. Θα βάλει όμως και το επόμενο τον ηφικό, το καλό. Του χρόνου δεν θα ξέρω. Βάλει, ετοιμάζει υπερπαραγωγές. Θέλει να είναι γκράντε, γιατί εντάξει, όταν παντρεύεσαι πρέπει να πας κατάλληλα. Τελικά, εσύ που τα ξέρεις όλα, έχει φτάσει ταυτί σου μέχρι Hollywood, παντρεύτηκε η Πάλτρο. Εγώ νομίζω ότι παντρεύτηκε η Πάλτρο και το έκανα και ολόκρυφα. Αυτό ήταν ένα κρυφό γάμο. Εσύ που τα ψάχνει καλύτερα. Ανακοινώσαν ότι θα αραβωνιαστούν τον Ιανουάριο, αραβωνιάστηκαν και καλέσανε το μισό Hollywood χτες το βράδυ σε ένα πάρτι αραβώνων. Έτσι το ονομάζανε. Όμως, επειδή ήταν το πάρτι κάπως υπερπαραγωγή, επειδή πήγε όλο το Hollywood. Αυτός από πού είναι, γιατί. Αυτός είναι ο Μπραντ Φάλτσακ, είναι ο σύζυγός της ο καινούριος, ο οποίος είναι παραγωγός και σεναριογράφος, έχει γράψει τον Glee. Εκεί γνωρίστηκαν που είχε παίξει σε μια σειρά στον Glee το. Τότε η Gwyneth Paltrow και το American Horror Story και άλλα. Πότε παντρεύτηκε αυτή η γυναίκα, έκανε τα δύο παιδιά. Ακόμα τη θυμάμαι με τον Brand Pitt ζευγάρι, πιτσιρίκια. Αυτό, θυμάσαι. Πότε τέλειωσε αυτό, με γνώρισε τον Ben Affleck. Μετά παντρεύτηκε τον άντρα της, αυτόν από Chris Martin. Coldplay, ένα πολύ γνωστό συγκρότημα. Αυτόν τον θυμάμαι να βγαίνει τελικά με την άλλη που όλο γλιστράει στα Όσκαρ, πώς τη λένε, μπερδεύω το όνομά της. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτή. Και ξαφνικά τώρα παντρεύεται. Παντρεύονται, μάλλον παντρεύτηκαν χθες το βράδυ. Δεν φάνηκε επίσημα, αλλά το πρόδωσε μια φωτογραφία που είδαμε τη μαμά της Gwyneth Paltrow να μπαίνει, κρατώντας μια θήκη με νηφικό. Δηλαδή ήταν τα Monique Lhuillier, τα νηφική σειρά. Οπότε υποθέτουμε ότι παρότι μπήκε μέσα με αυτό το μπορντό φόρεμα η Gwyneth, μέσα το έβαλε το νηφικό της και κάναν το πάρτι. Δώσαν όλοι το παρόν, ήταν η Julia Roberts, ήταν η Jennifer Aniston, ήταν ο Steven Spielberg, η Cameron Diaz, όλοι. Θέλω να δεις αυτή τη φωτογραφία, γιατί ψάχνοντας να βρω και για το σύζυγο, βρήκα τον πρώην και τον ίν. Ο πρώην σύζυγος, κάτσε να το δείξω. Ο πρώην είναι ο ανοιχτό με το μαλλί το καστανόξαμα. Είναι ο Chris Martin και ο τωρινός ο σύζυγος. Τι κάνουν μαζί μαθήματα. Από κάτω γράφει, μοντέρνα οικογένεια. Το είχε ανεβάσει η Gwyneth Paltrow στο Instagram. Ο πρώην και ο νυν. Μα έχει πει ότι έχουν αδερφικές σχέσεις πια με τον πρώην της. Και όλοι απόρρισαν που δεν ήταν σε αυτή τη βραδιά αγάπης, γάμου, αραβωνιάσματος. Όπως θέλετε πείτε το που δεν πήγε εκεί. Πάντως είναι λογικό που η κοπέλα προχώρησε γρήγορα, γιατί είπε ότι ο τωρινός της σύζυγος την κάνει να νιώθει. Το λες συνέχεια τώρα. Την κάνει να νιώθει σαν 21χρονο κοριτσόπουλο. Σημαντικό. Να ρωτήσω κάτι. Ο καημός του γάμου φεύγει ποτέ. Δηλαδή, εκείνη είχε ήδη κάνει ένα γάμο, έχει κάνει δύο παιδιά. Ναι. Παρ' όλα αυτά ήθελε τώρα να ξαναπαντρευτεί. Και από ό,τι κατάλαβα έκανε πολύ μεγάλο γάμο, ασχέτως που καταφέραν να κρατήσουν μακριά τους παπαράτσι. Ή ξέρω εγώ, βλέπεις η Φλωρίντα
Είναι έγκυος τώρα, παντρεύτηκε πολιτικά, αλλά θέλει να τον κάνει και το θρησκευτικό το γάμο. Ναι. Θέλει να το βάλει τον ηθικό το καλό. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις καταστάσεις, ένα ηθικό. Ίσως και σε όλες τις χώρες, από ό,τι φαίνεται. Ναι, ναι. Είναι και στον άνθρωπο, μωρέ, νομίζω. Ότι κάποιοι άνθρωποι το θέλουν πάρα πολύ. Ξέρω κοριτσάκια που από μικρές ονειρεύονται τη μέρα που θα γίνουν ύφες, έχουν σκεφτεί το χτένισμα, έχουν σκεφτεί τον ηθικό. Είσαι σε αυτά τα κοριτσάκια. Εσύ είσαι εγώ δεν είμαι, να σας πω την αλήθεια, σε αυτά τα κοριτσάκια. Έχω περάσει τη φάση. Δηλαδή το έχω σκεφτεί και το χτένισμά μου και το νηφικό μου και όλα. Εντελώς τυχαία. Κάποιες φορές που καθόμουν και χάζευα. Βρε, κορίτσια. Σε βγάζει το Google. Δεν είναι ότι θες. Ναι, δεν φταίω εγώ. Το Instagram έχει καταστρέψει. Αλλά δεν είμαι από αυτές. Συγγνώμη, μπαμπά, μαμά, αν μας βλέπετε. Ναι, δεν είμαι από αυτές. Δεν είσαι από αυτές, αλλά σε βλέπω ότι όταν θα έρθει η ώρα σου, μάλλον θα υποκύψεις. Εγώ, Ελένη, θα γίνω από αυτές, θα γίνω από αυτές για να χαρούν όλοι. Ελένη, εγώ νομίζω ότι αν είσαι σε σχέση, ό,τι και γνώμη και να έχεις για το γάμο και είσαι καλά, κάποια στιγμή θες να βάλεις και τον ηθικό. Όλες οι γυναίκες, δεν θέλω να πω μεγάλη κουβέντα. Σου λέει η άλλη εδώ δίπλα σου είναι, σου λέει εγώ δεν θέλω. Όταν όμως θα έρθει η στιγμή και θα της κάνει την πρόταση και θα έχει το μονόπετρο, μετά θα αρχίσει να σκέφτεσαι πάρα πολύ έντονα και τον ηθικό και την τελετή και όλα. Αν μας βλέπουν, θα αρχίσουν να σκέφτομαι πολύ έντονα. Πάντως εγώ να πω την αμαρτία μου, επειδή παντρεύεται ο αδερφός μου, συγγνώμη, κάθομαι και γκουγκλάρω ρούχα σε γάμο αδελφού και ό,τι πιο γκράντε. Και σκέφτομαι πως τι θα βάλω και δεν ξέρω. Κοίτα κακομοίρα. Πιο γκράντε την νύφη δεν κάνει. Όχι, όχι, είναι κούκλα η νύφη μας και θα βάλει πολλό νυφικό. Νύφη μας. Γάτα. Το κορίτσι, μάλιστα. Την κατευθύνω και όλος, να μην τη βοηθήσω και στα νυφικά. Ναι, αλλά όχι άσπρο μάξι εσύ. Όχι, όχι. Το έχω δει που το κάνω στο γάμο που πηγαίνουν με άσπρο μάξι και καλεσμένες. Τώρα αυτό είναι. Εγώ όποια δω σε γάμο, με λευκό να ξέρει θα τη σχίσω κόκκινο. Πάμε στον Νίκο Παπαδάκη. Για πες μου, πού πήγες και τον βρήκες. Κούκλο. Πήγε ο Κωνσταντίνος ο Αρκάς. Ελένη, ο Νίκος ο Παπαδάκης ασχολείται με κάτι που εγώ δεν το περίμενα. Ασχολείται πάρα πολύ με τα πτηνά και με την προστασία των άγριων ζώων. Μ' αρέσει που λες που εγώ δεν το περίμενα. Δεν περίμενα. Ενώ εγώ το περίμενα. Είπα τώρα θα μου πει ένα θέμα και ο Παπαδάκης ασχολείται με πτηνά. Μα θα με τρελάνει. Ποιος το περίμενε. Άντε ντε, το βρήκαμε στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Εκεί πηγαίνει πολύ συχνά ο Νίκος ο Παπαδάκης και έχει σχέσεις και με τους ανθρώπους του συλλόγου Άνιμα που προστατεύουν τα άγρια ζώα και μάλιστα τους μαθαίνει και να πετάνε, τα φωνάζει με τα ονόματά τους, τα καλεί κοντά του, φοράει το ειδικό γάντι για τα πτηνά για να κάθονται κοντά του. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι ένας άνθρωπος. Κούκλος, ένας άντρας που έχει βραβευτεί. Δηλαδή πάλι τον κοιτάζω, τον ξανακοιτάζω. Ναι. Όπως και εδώ τον είχα ξαναδεί από κοντά πριν από 2-3 χρόνια που είχε έρθει. Ρε παιδιά. Ίδιος. Μα είναι ίδιος. Μα είναι ίδιος. Πριν 25 χρόνια κάναμε μαζί καλυστία. Μα είναι ίδιος. Είναι ίδιος, Ελένη, και χωρίς προσπάθεια να παραμείνει ίδιος. Δεν είναι ότι φαίνεται ότι κάτι πειράζει, ότι κάτι βάφει, όχι, κάτι τραβάει. Τι να πειράζει. Καταρχήν δεν είναι πρισμένο το πρόσωπό του. Που, δηλαδή το καταλαβαίνουμε όταν κάποιος πειράζει. Κάπως γίνεται. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Εδώ το πρόσωπο του ανθρώπου φαίνεται ότι δεν έχει τίποτα. Είναι, αλλά είναι. Παραμένει νέος, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνει, ομορφαίνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφος. Αποκαλύπτει και την ηλικία του και μιλάει για τη μεγάλη απόφαση που πήρε όταν ήταν πολύ μικρός, που υπηρετούσε στο πολεμικό ναυτικό και ήταν επαγγελματίας. Πόσο είπε ότι είναι? 47 χρονών. Σοκ. Και έχει, το λέει ο ίδιος. Κάνεις και εσύ ένα guest πέρασμα, Ελένη, σε αυτό το θέμα. Σε αυτό το βίντεο θέλεις να το δεις, είσαι και εσύ μέσα. Φυσικά. Βρισκόμαστε στο βοτανικό κήπο Διομήδου, στο Χαϊδάρι, όπου κάνεις κάτι πολύ σημαντικό εδώ. Αυτό που γίνεται είναι πάρα πολύ σπουδαίο για να υπάρξει μια οικειότητα με τα άγρια πουλιά και τους ανθρώπους. Άρτεμις! Νίκος Παπαδάκης. Σένα μάθαμε τα ανδρικά καλυστία, δεν ήταν διαδεδομένα στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει, η πρωτιά αυτή σίγουρα έφερε μεγάλη προβολή και στο κομμάτι αυτό, πέρα από μένα με βοήθησε αρκετά εννοείται, αναγνωρισιμότητα. Έχει ταυτιστεί το όνομά σου με την ανδρική ομορφιά. Ποιος είναι αυτός, λένε, ο Παπαδάκης? Δεν μου λέει κάτι εμένα, εντάξει, ωραίο να τα ακούς, ευχάριστο έτσι να σε... αγαπάει ο κόσμος, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτό κάτι στην προσωπικότητά μου, καμία σχέση. Έτσι ήμουν πάντα,
επειδή έχω περάσει από το πολεμικό ναυτικό που ήμουν μόνιμος 9 χρόνια, δεν ήταν και λίγα. Τώρα θέλα μου, αν ξέρω εγώ κάποιες φορές ξέφυγα, μπορεί, ξέρω εγώ, τι να πω. Δεν ήταν ταμπού για την εποχή εκείνη ένας άντρας από το πολεμικό ναυτικό να ασχοληθεί με το modeling, με τη showbiz. Ήταν. Ήταν, αλλά εγώ είμαι έτσι πολύ πεισματάρης. Αν θέλω κάτι θα το κάνω, δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να λένε, ό,τι και να πει κάποιος. Όταν θέλω κάτι, θα το κάνω. Εσύ έτσι με την φιλαρέσκεια, ποια είναι η σχέση σου σήμερα? Δηλαδή, σου αρέσει να περιποιήσεις τον εαυτό σου, ίσως και να τρενάρεις λίγο το χρόνο? Δεν κάνω πολλά πράγματα. Θα σου πω αυτό που κάνω, αλλά το έκανα όμως από παιδάκι, είναι να προσέχω το φαγητό μου. Γυμνάζομαι, αυτά τα κάνω. Υπερβολές σε άλλα πράγματα, όχι. Είναι ηλικία σου, τι λες, Νίκο? Τι λέω. Και είχα και πρόσφατα γενέθλια. Α, ναι, ναι. Πόσο έγινε δηλαδή? Γεια σας. 47. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αγαπημένοι μας φίλοι στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Κύπρο, όπου υπάρχει ελληνισμός και μας βλέπει, σας στέλνουμε ένα μεγάλο χαιρετισμό δροσιάς, ψυχαγωγίας και ομορφιάς. Απόψε, σε ζωντανή μετάδοση, εκατομμύρια Έλληνες, σε πολλά σημεία του ορίζοντα, θα παρακολουθήσουν για δεύτερη φορά από την Ελλάδα ένα πρωτότυπο διαγωνισμό ομορφιάς. Ήταν έτσι πρώτη παρουσίαση και από τους δυο μας. Με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που έβγαινα σε τηλεόραση να κάνω κάτι. Και έπαιρνα δύναμη και κουράγιο από εκείνη. Ήταν μια ωραία βραδιά. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα άλλο σημείο του βοτανικού κήπου εδώ Διομήδους, στο Χαϊδάρι, που είναι τεράστια έκταση. Είναι μαζί μας η Μαρία Γανωτή, είναι η πρόεδρος της Άνιμα, του Συλλόγου Προστασίας Άγριας Ζωής. Εδώ θέλουμε να φιλοξενηθούν ζώα που δεν μπορούν να απελευθερωθούν. Κάποια από αυτά που έχουμε και δεν μπορούν να απελευθερωθούν για διάφορους λόγους, γιατί έχουν μόνιμες βλάβες ή γιατί είναι πάρα πολύ ημέρα και εξοικειωμένα με ανθρώπους, κάποιος τα έχει πάρει από φωλιά και τα εξημέρωσε. Και ο στόχος είναι να έρχονται εδώ παιδιά σχολείων που από μια απόσταση μπορούν να βλέπουν τα ζώα αυτά και να βλέπουν τις πραγματικές αιτίες που δημιουργούν βλάβη στην άγρια ζωή. Επειδή η Άνιμα είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση που στηρίζεται στις δωρεές και στις χορηγίες αποκλειστικά, εμείς ψάχνουμε χορηγούς για αυτό το χώρο. Πιστεύουμε ότι οι ευαίσθητοι άνθρωποι που μπορούν θα το δουν πολύ θετικά και θα στηρίξουν αυτή την κίνηση. Όποιος θέλει να βοηθήσει μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο την Άνιμα και να προσφέρει ό,τι μπορεί ή μέσα από το Facebook Άνιμα με ελληνικά κεφαλαία γράμματα μπορεί να δει και τις δράσεις. Ωραίος άντρας. Ωραίος και ελεύθερος. Πολύ. Και ελεύθερος. Λέω εγώ, παιδιά, δεν ξέρω, έτσι. Όχι, το λέω. Ναι. Λέω, γιατί έτσι φαντάζομαι. Επίσημα, δεν ξέρω. Επίσημα, ούτε έχουμε δει ποτέ κάποια σχέση του στα παιδιά. Εντάξει, παιδάκι μου, δεν θα μείνει. Δεν το είπα σε μπάση τώρα να το ψάξουμε τον άνθρωπο το, τι κάνει στη ζωή του. Δεν μπορεί καμία να μην έχει καταφέρει. Να τον κατακτήσει αυτόν τον άντρα. Τον κατακτήσει. Έλα, έλα. Πε το, αφού εδώ το έχει εκτιμήσει. Για να μα πει το θέμα. Και πώ μπορεί η δούλια πορεία. Πώ τον κατακτά και πώ τον κάνει να τρελαθεί και πώ τον κολλά και πώ θέλει να ασχολείται όλη τη μέρα μαζί σου κτλ. Μαθαίνετε διαβάζοντας βιβλία? Όχι. Όχι. Μαθαίνετε μέσω συμβουλών? Όχι. Νομίζω ποσοστό. Ένα ποσοστό. Ένα ποσοστό. Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα εμπειρικό. Δηλαδή, όσο ζεις και κάνεις σχέσεις και βεβαίως προχωράνε ωραία ή και άσχημα, μαθαίνεις και ξέρεις πώς να το χειρίζεσαι. Δεν βλέπεις και γυναίκες όμως οι οποίες κάνουν συνέχεια τα ίδια και τα ίδια λάθη? Εγώ έχω πάρα πολλές φίλες. Βλέπω. Πάρα πολλές όχι. Έχω φίλες οι οποίες κάνουν το ίδιο λάθος κάθε φορά. Πέφτουνε κατευθείαν με τα μούτρα. Τα δίνουν όλα από την αρχή. Ενθουσιάζονται σε σημείο τρέλας γιατί έχει περάσει και ο χρόνος και θέλουν οι σχέσεις να στεριώσουν. Δεν ξέρω. Είναι και ξεδενικεύουν και τον άνθρωπο απέναντί τους και δεν βλέπουν αυτό. Τίποτα άσχημο. Και μετά ξεκινάνε τα άλλα προβλήματα. Πάντως, εμένα, οι φίλοι μου, οι άντρες, μου λένε για σχέσεις που δεν προχωράνε ότι στον πρώτο μήνα είναι όλα καταπληκτικά και μετά μου λένε δεν βλέπω την κοπέλα που ήθελα στην αρχή, είναι αποκρεμμένη πάνω μου, ασχολείται μόνο μαζί μου, δεν έχει άλλη. Όταν τα λένε αυτά, κάνεις focus καθόλου τον εαυτό σου να τον βλέπεις πώς είσαι στο ξεκίνημα μια σχέση? Ότι δηλαδή εγώ πέφτω σε αυτή τη λούμπα. Εννοείται. Ξεκινάω έτσι, αλλά μετά κάνω αυτά που μου λένε οι φίλοι μου ότι είναι λάθος. Φυσικά λένε, γιατί άμα δεν βλέπεις και τα λάθη των άλλων να μαθαίνεις από αυτά. Αυτό είναι το πιο σοφό πράγμα. Πες τον άλλον, τα δικά σου λέω, τα βλέπεις, σε αυτά που σου λένε. Βέβαια, δηλαδή. Κάνω προβολή και τον εαυτό μου για να δω. Εγώ δεν κάνω, είμαι λίγο... Εγώ δεν κάνω λάθη, είμαι τέλεια εγώ. Δεν κάνω λάθη, δεν πέφτω με τα μούτρα, γιατί
Έχω τόσα πράγματα στο μυαλό μου που δεν υπάρχει ένα μπέρδεμα. Παρασύρεσαι. Παρασύρεσαι και οι γυναίκες είναι αυτό που λέει η Λιάννα. Πολλές γνωρίζουν κάποια για ένα μήνα και ψάχνουν να βρουν πού θα παντρευτούν, τι εννοώ εδώ στα παιδιά τους. Εννοούμε και να το φτιάχνουν το σενάριο μέχρι τέλους. Ότι αυτός είναι πόπο, καταπληκτικός, μου αρέσει. Αυτό. Ωραία, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει τ' άλλο. Ελένη, τα βιβλία δεν βοηθάνε και οι ειδικοί ίσως και εκείνοι δεν μπορούν να μας βάλουν στο σωστό δρόμο. Όμως μπορούμε να ακούσουμε τι λέει ο αγαπημένος Dating and Relationship Coach, κύριος Νίκος Ανδρέου, που εν πάση περιπτώσει είναι και άντρας και έχει δει και πολλές περιπτώσεις. Θες να μας πεις λίγο απλά τι κάνει αυτός ο κύριος? Αυτός ο κύριος συμβουλεύει ανθρώπους για το πώς θα βρουν την επιτυχία στην προσωπική του ζωή, όχι στην επαγγελματική. Είναι ψυχολόγος. Έχει γράψει ένα βιβλίο σχετικά με αυτό το θέμα και είναι ψυχολόγος. Είναι Dating coach. And Relationship Coach. Αυτό το άκουσα. Λέω, σε ποιο λιανά βγαίνει να ακούσει και ο κόσμος όλο. Σε βοηθάει ουσιαστικά μέσω συμβουλών και μέσω μιας σωστής καθοδήγησης στο πώς να φτάσεις στο αποτέλεσμα που θέλεις. Μόνο για τις σχέσεις. Μόνο για τις σχέσεις. Να ακούσουμε τι έχει να πει και να μου πείτε. Γίνονται, δεν γίνονται, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει. Για να ακούσουμε. Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζω πάρα πολλές και έχω κουραστεί να βλέπω γυναίκες οι οποίες είναι καταπληκτικές τόσο σε εμφάνιση και σε χαρακτήρα και να δυσκολεύονται πάρα πολύ να πάρουν από τον άντρα που τους ενδιαφέρει και από οποιονδήποτε άντρα γενικότερα, ας πούμε, τον σεβασμό και την αγάπη που τους αξίζει. Σημαντικό ρόλο παίζει προς την επίλυσή του αυτό ο τρόπος που επικοινωνεί μια γυναίκα με τον άντρα. Πολλές κάνουν μερικά ουσιαστικά λάθη τα οποία λειτουργούν αποτρεπτικά από τον άντρα να τις φερθεί καλά. Έχει όμως να κάνει και με την αίσθηση του αυτοσεβασμού που έχει κάθε γυναίκα. Πολλές φορές κάνει επιλογές ανδρών, τις οποίες τις κάνει χωρίς να το συνειδητοποιεί, περισσότερο για εγωιστικούς λόγους ή για λόγους του τι θα πει ο κοινωνικός περίγυρος. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο η γυναίκα επικοινωνεί με τον άντρα, έτσι ώστε να μπορέσει να τον ανοίξει συναισθηματικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για εμάς τους άντρες, επειδή έχουμε γαλουχηθεί με την αίσθηση ότι πρέπει να κρύβουμε τα συναισθήματά μας. Καταρχήν, κάθε γυναίκα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ο άντρας έχει μεγαλώσει με την ιδέα ότι πρέπει να είναι ο ήρωας. Πρέπει να θέλει να νιώθει ότι είναι ικανός, χρήσιμος. Πρέπει λοιπόν μια γυναίκα να δίνει αυτή την επιβεβαίωση συχνά στον άντρα και να τον κάνει να νιώθει ότι της είναι χρήσιμος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνει λεκτικά, να του λέει ευθέως δηλαδή πόσο τον θαυμάζει για τις ικανότητές του και όχι απλώς να το υπονοεί με τις πράξεις της. Είναι ένα λάθος που κάνουν πάρα πολλές γυναίκες. Μέσα σε όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέξει η γυναίκα, να διατηρήσει τις ισορροπίες και τις αποστάσεις. Ένα πολύ μεγάλο λάθος που κάνουν τα ζευγάρια και παντρεμένα ζευγάρια ακόμα δηλαδή, είναι να θεωρούν ότι πρέπει να είναι διαρκώς μαζί κολλημένοι ο ένας πάνω στον άλλο, προκειμένου να μπορέσει να διατηρηθεί η σχέση. Αυτό είναι λάθος, γιατί δεν αφήνουν χώρο στον σύντροφό τους να αναπνεύσει και δημιουργείται αναπόφευκτα κορεσμός και ρουτίνα. Η γυναίκα λοιπόν θα πρέπει να έχει και ενδιαφέροντα έξω από τη σχέση της, να δείχνει ότι δεν είναι διαρκώς διαθέσιμη, να αφήνει να υπάρχει ένα μυστήριο σχετικά με την ύπαρξή της. Και ένας πάρα πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να το πετυχαίνει αυτό είναι μέσω μιας τεχνικής που ονομάζουμε έλξη-απόθεση. Πολλές γυναίκες στη ζωή τους έχουν συναντήσει έναν άντρα, ο οποίος στην αρχή έδειχνε ότι τις θέλει σαν τρελός και μετά έδειχνε απόμακρος και μετά ότι πάλι τις ήθελε και μετά έδειχνε ότι πάλι είναι απόμακρος. Αυτό τις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί κυριολεκτικά να τρελάνει μια γυναίκα και να μεγιστοποιήσει την επιθυμία της για αυτόν τον άντρα. Αντίστοιχα λοιπόν, μια γυναίκα μπορεί να κάνει και αυτή το ίδιο στον άντρα που της ενδιαφέρει. Το κλειδί μόνο βρίσκεται στο να διατηρήσει την ισορροπία και να μην το παρακάνει. Γιατί αν το παρακάνει, τότε υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσει την εντύπωση ότι δεν ενδιαφέρεται ή ότι είναι εχθρική και το κάνει για να τον εμπέξει. Το θέμα είναι πως είναι κάτι που έτσι και αλλιώς οι περισσότεροι άνθρωποι το κάνουν στην καθημερινότητά τους, αλλά με λάθος τρόπο. Έχουν την τάση να συσχετίζουν αρνητικά συναισθήματα ο ένας για τον άλλο, γιατί κάνουν πάρα πολλά παράπονα.
Άρα είναι σημαντικό η γυναίκα να μάθει να επικοινωνεί με τρόπο που να είναι θετικός, εάν θέλει να έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του άντρα. Διαφωνούμε, συγγνώμη, μισό λεπτάκι, αν το έκανε. Μα με φουντώνεις και εσύ τώρα, γιατί πες. Μα μου λες ότι αυτά τα κάνουν οι άντρες, αυτά δεν τα κάνουν οι γυναίκες. Μα κάπου πότε, ήσουν φεμινίστρια, μου το γύρισες πάλι. Είμαι, όλοι μπορούμε να κάνουμε όλα. Κορίτσια, ακούστε. Όπως είπε και ο κύριος στο βίντεο, είναι σημαντικό. Μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Δηλαδή, να έχουμε και τα ενδιαφέροντά μας. Δηλαδή, ναι, με τον κύριο, να βγούμε, να περάσουμε καλά με τον κύριο. Εννοείς αυτό που τρελαινόμαστε. Γιατί όταν λέμε τον κύριο, βαριόμαστε. Άρα δεν μας ενδιαφέρει κιόλα. Πάμε για αυτόν που τρελαινόμαστε. Ωραία, για πες τρελαίνεσαι και τον βάζεις στον πάγο. Λες σήμερα δεν μπορώ. Μία πάγο, μία ζέστη. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται, αλλά τα λέω, ρε παιδιά. Ναι, αλλά πιστεύετε ότι όλοι μπορούν. Έχω και την άλλη στροφή μου, μα εσύ δεν τα λες αυτά. Μα τα λέω εγώ, τα άλλο. Καθένας έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Δεν επιβάλλουμε το καθενός το χαρακτήρα στον άλλο. Και δεν είναι και όλες οι λύσεις για όλους. Δηλαδή, πάρ' το κάντο και να μην το πιστεύεις. Γιατί μετά θα πέσεις χειρότερα πάνω στο τηλέφωνο και θα τον ζαλίζεις. Αλλά ο κύριος, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι από την αρχή στρώνουμε το πλακάκι για να περπατάμε πάνω. Κύριος, μωρέ, γιατί μιλάμε για έναν κύριο. Ποιο είναι αυτό ο κύριο? Ο Νίκος Ανδρέου. Πες μου, Νίκος Ανδρέου που μιλάμε. Ναι. Ότι από την αρχή θέτουμε τα όρια και βάζουμε στον άλλο να καταλάβει ότι και ζωή έχουμε και ενδιαφέροντα έχουμε. Υπάρχει αυτό μέσα στη ζωή μας. Το καταλαβαίνει, γιατί αυτό το πράγμα κάνει και αυτός. Ναι. Έχει τους φίλους του, έχει την ενότητά του. Είπε ότι έχουν οι άντρες συναισθήματα, αλλά δεν τα δείχνουν πάρα πολύ εύκολα. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν τα δείχνουν. Άμα τα νιώσουν, τα δείχνουν. Εγώ επί της ουσίας διαφωνώ. Θεωρώ ότι οι γυναίκες δεν έχουμε τόσο ζωή όσο έχουν οι άντρες χωρίς εμάς. Το πιστεύω αυτό. Από μικρά κοριτσάκια και μικρά αγοράκια, το αγοράκι ασχολείται με το mountain bike, με το ποδόσφαιρο, με τους φίλους του, με τον μπιλιαρδάδικο. Και τα κορίτσια μπούρου μπούρου στο τηλέφωνο. Το αγόρι μου μίλησε, μου είπε να βγω και είπε στην άλλη και την κοίταξε. Ασχολούμαστε πολύ με τα αγόρια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλά και πώς να υποκριθούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει. Ενώ άμα κάποιος ενδιαφέρει και θες να ασχοληθείς μαζί του και να του το δείξεις, αντέχετε. Εσείς αντέχετε δηλαδή. Να λέτε όχι, δεν μπορώ σήμερα και να είσαι στις φωτογραφίες του έτσι. Όμως να αισθάνεσαι ότι τον έχεις και δεν τον έχεις. Όχι. Ούτε αυτό το αντέχω. Δεν αντέχω γενικά, Ελένη μου, δεν αντέχω. Εσύ που λες ότι δεν αντέχεις, έχεις τόσα χρόνια σχέση όμως. Εγώ δεν σημαίνει ότι έχεις βρει. Εγώ ότι έχω βρει. Πώς πρέπει να είσαι και εκείνος πώς πρέπει να είναι. Αλλά για δεν να μπορώ είσαστε να υποκριθώ ότι τη μία μέρα δεν θέλω εδώ, να σου κάνω κρύο ζέστη, να του πω στα ψέματα ότι α, είσαι φανταστικό σε αυτό. Εννοείται ότι θαυμάζεις κάποιον. Μην γι αυτό του πεις ψέματα, αλλά αν εκείνο σου πει, εγώ αναρωτιέμαι τώρα. Μην το κοιτάς τώρα που είσαστε χρόνια μαζί, είσαστε μαζί δύο μήνες και σου πει α, τις Πέμπτες δεν μπορώ. Πάντα πάμε για μπάσκετ με τους φίλους μου. Α, τις Παρασκευές πάμε για ποτά. Γιατί ο άλλος ο φίλος μου χώρισε. Δεν ξέρω εγώ μπάσκετ, δεν πίνω εγώ ποτάκια, Ελένη μου. Α, ναι! Απλώς και εγώ, γιατί να μη συνοδεύσω, τι να κάνω. Α, γι' αυτό σου λέω, είδες ότι δεν είναι τόσο απλό. Εγώ δεν σου λέω παίξ το, αλλά στο λέει ο άλλος. Ποια είναι η αντίδρασή σου? Όχι, θα έρθω κι εγώ εκεί. Μπάστακα. Ή όχι, την πρώτη φορά δεν θα μιλήσω, αλλά την δεύτερη θα μιλήσω. Λέω ότι δεν θα σε ενοχλήσω, δεν σου στέλνω για να μην είσαι συνέχεια στο κινητό. Κάντε το αυτό, κορίτσια, δουλεύει. Ναι. Δεν σου στέλνω για να μην είσαι συνέχεια στο κινητό. Παίρνα καλά. Και όταν τελειώσει, στείλε μου. Εγώ βέβαια το τρώω το κινητό μου. Ναι. Αλλά δείχνω πολύ κυρία. Σωστό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι το τρώω το κινητό σου και ο άλλο το νιώθει, το σφραίνεται αυτό, το μυρίζεται. Πρέπει να είσαι κι εσύ να περνά καλά. Θα βγει με του φίλου, θα πάω στο μπασκετάκι, θα πάω για. Νύχια. Ναι, για νύχια και για ταινία. Με τις φίλες μου. Θα πάω σινεμά. Κάτι. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά που κάνει πρέπει να τα πιστεύει και να τα κάνει. Γιατί αν τα κάνει μία φορά, μόνο και μόνο για να τα κάνει, μετά. Θα είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα και δεν θα μπορείς να υποστηρίξεις τίποτα. Και ο άνθρωπος θα πει: ποια είναι αυτή, εγώ δεν την ξέρω. Με άλλη έβγαινα εδώ και πόσο καιρό. Σωστό. Πάντως, Ελένη, ούτε οι πριγκίψες δεν ευδοκιμούν στα προσωπικά τους. Ταλαιπωρούνται και εκείνες τα δέματά τους. Και μιλάω για την πριγκίψα Καρολίνα του Μονακό, η οποία δεν μίλησε για τα προσωπικά της. Κόρη της Grace Kelly, μεγάλη της κόρη. Βεβαίως, η οποία δεν μίλησε για τα προσωπικά της, μίλησε για τη σχέση με τη μητέρα της όμως. Στη νέα επικείμενη βιογραφία που θα βγει με τίτλο Αλβέρτος του Μονακό, ο άντρας και ο πρίγκιπας, μιλάνε και τα δύο παιδιά για τα παιδικά τους χρόνια. Που θυμίζουμε ότι είναι τα δύο παιδιά της Grace Kelly, λοιπόν, τα οποία λένε πώς θα μεγαλώνουν με αυτή τη μαμά, τη χαρακτηρίζουν ως ψυχρή. Λένε ότι η ίδια δεν ήταν πολύ κοντά τους στα παιδικά τους χρόνια και ότι περισσότερο κοντά τους ήταν η νταντά τους. Αναρωτιέμαι όμως, ναι. Γιατί αυτά τα έχει πει και ο Κάρολος. Εννοώ, πάμε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία. Τι θέλω να πω, μήπως έχουν εκεί τα πρωτόκολλά τους ότι οι βασιλείς δεν κάνουν να πιάνουν τα παιδιά. Δεν ξέρω παιδί μου, πώς τα μεγαλώνουν κι αυτοί εκεί. Μπορεί να έχουν άλλου είδους πράγματα. Γιατί θυμάμαι ότι έλεγε η Νταϊάννα ότι ήθελε, τσακωνότανε με τη Βασίλισσα Ελισάβετ και με τον άντρα της, ότι ήθελε εκείνη να μεγαλώσει τα αγόρια της, χωρίς τα πρωτόκολλα και όλα αυτά. Εγώ αυτό θυμάμαι. Γι' αυτό λέω, μήπως το έχουν όλοι οι βασιλείς. Πιθανότατα να υπάρχει κάτι στο πρωτόκολλο. Σε κάθε περίπτωση όμως το τραύμα παραμένει. Βασιλική ή μη βασιλική οικογένεια, αν δεν σε έχει αγκαλιάσει αρκετά η μαμά σου, αυτό θα το θυμηθείς
και θα το λες ακόμα και όταν φτάσει σε μία μεγάλη ηλικία. Λέει λοιπόν ότι ήταν κοντά τους αυτή η εξαιρετική γυναίκα, η Μωρίν Γουντ, η οποία όταν έφευγε για διακοπές, τα παιδιά κλαίγανε και τη λέγανε γύρνα γρήγορα και ότι πολλές φορές την είχαν πάρει τηλέφωνο να γυρίσει νωρίτερα από την άδειά της, γιατί ουσιαστικά ήταν σαν να ήταν η μητέρα. Λοιπόν, αυτές τις θλιβερές αποκαλύψεις θα διαβάσουμε σε αυτό το βιβλίο που μιλάει και για άλλα πολλά, κυρίως για τον Αλμπέρτο, βέβαια, γιατί το βιβλίο είναι πάνω του, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε και με τον πρίγκιπα Αλμπέρτο του Μονακό. Αλλά εννοείται ότι μπαίνει στο πλατό μας και λίγο. Μην χάσετε την κουβέντα που έχουμε να κάνουμε και κυρίως μην χάσετε τα υπέροχα δώρα που έχω για σας σήμερα. Διαφημίσεις. Λοιπόν, τι ξεκίνησε να μου λες για τον Αλβέρτο, λοιπόν, του Μονακό. Ότι θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό η καινούργια βιογραφία του, Αλβέρτος, ο άντρας και ο πρίγκιπας, από τους επίσημους βιογράφους του παλατιού, του Μονακό, και θα έχει πολλές πληροφορίες και για την προσωπική του ζωή ως παιδί, πώς ήταν, που λέει ότι δεν έτρωγε με τους γονείς του συχνά, ότι με τα αδέρφια τους ζούσαν μια μοναχική παιδική ηλικία και ήταν δεμένοι πολύ με την Ταντά, αλλά και για το πώς τον άλλαξε ο ερχομός των διδήμων το 2014. Τον δικό του παιδιών. Ναι, των δικών του παιδιών και πώς ο ίδιος προσπαθεί να είναι ακριβοδίκαιος. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι προσπαθώ να τα αγκαλιάζω ακόμα και ίδιο χρόνο, να τα κρατάω στην αγκαλιά μου, για να μην είναι κάποιο από τα δύο, ας πούμε, ρηγμένο εισαγωγικά. Θέλεις να δούμε? Ναι, ναι. Είναι ένας μικρός κοκαλιάρης πρίγκιπας. Αυτό ήταν το πρώτο σχόλιο της Αμερικανίδας γιαγιάς του Μάργαρετ Κέλλι στον τύπο όταν γεννήθηκε. Ήταν 14 Μαρτίου του 1958, λίγο πριν τις 11 το πρωί. Η άφιξη του διαδόχου που θα εξασφάλιζε τη συνέχεια και την αυτονομία του πριγκιπάτου του Μονακό χαιρετίστηκε με 100+1 κανονιοβολισμούς από το Fort Antoine. Η επομένη κηρύχθηκε εθνική αργία. 6 κρατούμενοι πήραν χάρη στις φυλακές και το μωρό πήρε το όνομα Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi. Για συνομία, Αλβέρτος. Για τους δικούς του Άλμπι. Φέτος ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό έκλεισε τα 60. Και το καλύτερο δώρο γενεθλίων που πήρε ήταν μια βιογραφία με τίτλο Αλβέρτος, ο άντρας και ο πρίγκιπας, γραμμένη από τους δημοσιογράφους Ιζαμπέλ Ριβέρ και Πίτερ Μίκελμπανκ. Στο βιβλίο σημειώνεται πως μικρός ο Αλβέρτος υπήρξε ένα ήσυχο, καλόβολο, σχεδόν αόρατο παιδί. Η Γκρέις ανέφερε συχνά πως δεν χρειάστηκε ποτέ να του υψώσει τη φωνή της. Ο Άλμπι φοβόταν τον πατέρα του, ήταν στενά δεμένος με τη μικρότερη αδερφή του, τη Στεφανή, και υπεραγαπούσε την Ταντά του. Για τον αδερφό μου και για μένα, δηλώνει στους συγγραφείς η πριγκίπισσα Καρολίνα, η Ταντά μας, η Μωρίν Γουντ, ήταν το βασικό πρόσωπο της ζωής μας. Όταν ήμασταν μικροί, ήμασταν πιο κοντά στην Ταντά από τους γονείς μας, τους οποίους βλέπαμε πολύ λίγο. Μέχρι τα 14 μας δεν τρώγαμε καν μαζί. Τα παιδιά αγαπούσαν τη Μωρίν τόσο που το καλοκαίρι, όταν εκείνη έφευγε για διακοπές, έτρεχαν πίσω της φωνάζοντας «Μη φύγεις, μη φύγεις». Ήμασταν λυπημένοι για μέρες, θυμάται η Καρολίνα. Τις περισσότερες φορές η μητέρα μας της τηλεφωνούσε και της ζητούσε να επιστρέψει σπίτι νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματίσει. Όπως και οι αδελφές του, ο μικρός Αλβέρτος μοιήθηκε στο πρωτόκολλο από νωρίς. Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση με την επίσημη στολή των καραμπινιέρων την έκανε στα 3 του, χαιρετώντας ακούραστα το πλήθος από τον μπαλκόνι του παλατιού. Όταν μάλιστα η μητέρα του, η Γκρέις, επιχείρησε να το σταματήσει, εκείνος γύρισε και της είπε πολύ σοβαρά: «Οι καραμπινιέροι δεν έχουν μαμάδες». Αυτό το ντροπαλό αγόρι μεγάλωσε και έγινε ένας εσωστρεφής, δύσκολος έφηβος που χρειάστηκε βοήθεια ψυχολόγου για να απαλλαγεί από τα συμπλέγματά του. Το μόνο που δεν τον εγκατέλειψε ήταν η ισχυρή αίσθηση του καθήκοντος που είχε από παιδί. Όπως εξομολογείται στο βιβλίο, ο Αλβέρτος υπάρχουν πράγματα που θα ήθελε να έχει κάνει ή δοκιμάσει, ιδίως στην εφηβεία του. Θα ήθελε, λέει, να έχω δοκιμάσει διαφορετικές εμπειρίες, να εξερευνήσω τον κόσμο λίγο περισσότερο, να ζήσω περιπέτειες και να έχω την ευκαιρία να ασκήσω ένα άλλο επάγγελμα. Σε αυτό το θέμα ήξερε ωστόσο, το ήξερε πάντα, πως δεν είχε καμία επιλογή. Όπως δεν έχει και ο γιος του, ο Ζακ, ο οποίος θα το διαδεχθεί κάποτε στο θρόνο του πριγκιπάτου. Για να τον προετοιμάσει καλύτερα, ο Αλβέρτος δηλώνει πως θα φροντίσει από νωρίς να του μάθει ό,τι χρειάζεται να ξέρει για τους θεσμούς και τα τρίκ της διακυβέρνησης. Το ίδιο θα κάνει και για την κόρη του, την πριγκίπισσα Γκαμπριέλα. Προσπαθώ να μην κάνω διακρίσεις ανάμεσα στα παιδιά, δηλώνει. Θεωρώ πως είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αφιερώνω ακριβώς τον ίδιο χρόνο και στα δύο. Ακόμα και στο πόσο κρατάω το καθένα του στην αγκαλιά μου. Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου αφιερώνεται στο πώς η γέννηση του διδήμων του το Δεκέμβριο του 2014 άλλαξε τον Αλβέρτο, κάνοντάς τον πιο συναισθηματικό και ευσυγκίνητο. Ο 60χρονος πλέον πρίγκιπας, ο οποίος στηρίζει τα γράμματα και τις τέχνες, έχει έντονη οικολογική συνείδηση και είναι μέλος σε κάμποσα φιλανθρωπικά ιδρύματα, περιγράφεται ως ένας άντρας ευγενικός, γενναιόδωρος και παθιασμένος με την αλήθεια. Σε βαθμό ώστε να μην διστάζει να ομολογήσει πως πολλές φορές δεν αισθάνεται σίγουρος για τον εαυτό του. Μια θλίψη.
κρύψει λίγο, Βρελένη, όμως. Φαίνεται το ζευγάρι αυτό να είναι ευτυχισμένο. Κάπως και από τις φωτογραφίες ακόμα δεν βγάζουν αυτό ενός νέου ζευγαριού που έχει τα μωρά τους. Δεν ξέρω. Είναι και τρομερή διαφορά, γιατί φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει στο παλάτι και έχει αυτή την άνεση και την οικειότητα. Και αυτή η κοπέλα είναι σαν ψάρι έξω από τα νερά της. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και φαίνεται, κάνει μπαμ. Εγώ δεν το βλέπω ότι δεν έχει κοιότητα με τα βασιλικά καθήκοντα. Εγώ την έχω ότι δεν έχει κοιότητα με αυτό. Όχι, όχι, όλους, αυτό και με τον άντρα της. Αυτό εννοώ. Ότι είναι εκεί και δεν ξέρει και η ίδια γιατί είναι, τι κάνει. Νομίζω... Ποιον χαιρετάει τα παιδιά τη. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά, ρε παιδί μου, τους ευτυχισμένους ανθρώπους, τα ευτυχισμένα ζευγάρια. Εγώ λίγο τους κοιτάζω και λίγο στο χαμόγελο. Είναι αυτό που λέμε, είδες δόντι. Δηλαδή, ναι, πρέπει να τους βλέπεις να γελάνε. Είναι. Δεν έχουμε δει δόντι. Δηλαδή, ένα χαμόγελο που είναι μέχρι τα αυτιά, βλέπεις τους ανθρώπους πώς νιώθουν ο ένας με τον άλλο. Έχουν συμπλέγματα. Και αυτό φαίνεται νομίζω και από τον τρόπο που μεγαλώνει τα παιδιά του. Ότι φοβούμενο μην κάνει τα ίδια λάθη που έχουν κάνει οι γονείς του, τελικά κάνει το ίδιο ακριβώς. Μετράει το χρόνο που αγκαλιάζει τα παιδιά του. Αυτό και αν είναι ψυχαναγκαστικό. Αυτό και αν είναι ψυχαναγκαστικό. Μπορεί όμως να έχει τις τύψεις στο ότι να μην κάνω κάτι λάθος και μετά ξέρω εγώ μου βγει μπροστά μου. Δεν ξέρεις πώς νιώθουν κι αυτοί. Λοιπόν, με συγχωρείτε, σας αποχαιρετώ γιατί θέλω, είπαμε, παριζιάνικος αέρας όλη αυτή την εβδομάδα. Η εταιρεία Lancôme θα είναι κοντά μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Να υποδεχτούμε στην παρέα μας την Έλενα Φλάμπα, η οποία είναι expert της Lancôme. Μπορούμε να καθίσουμε στο υπέροχο σκηνικό που μας έχετε στήσει. Πραγματικά είναι φανταστικό. Αρχικά θέλω εγώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ στη ζεστή παρέα σας, που είμαι κοντά σου, είσαι πανέμορφη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Χαίρομαι. Και θέλω πριν ξεκινήσουμε να πούμε αυτά που έχουμε σχεδιάσει για σήμερα, θέλω να πούμε δύο λόγια για την εταιρεία Lancôme. Βεβαίως, ουσιαστικά είναι μια μάρκα. Η Lancôme είναι μια μάρκα που είναι πάνω από 80 χρόνια, έτσι με άριστη εξειδίκευση και στην περιποίηση και στο μακιγιάζ αλλά και στο άρωμα. Είναι από το 1935 ουσιαστικά, έτσι την δημιούργησε ο Αρμάν Πετιζάν. Ο Αρμάν Πετιζάν είχε μια ιδιαίτερη αγάπη στις γυναίκες και στα τριαντάφυλλα. Ουσιαστικά τι πίστευε? Πίστευε ότι κάθε γυναίκα μπορεί να ανθίσει όπως ακριβώς ένα τριαντάφυλλο. Τι ωραία που τα έλεγε. Πες μας κατά τη γνώμη σου, ποιοι είναι οι λόγοι που έχουν κάνει αυτή την εταιρεία τόσο κοντά στις γυναίκες και τόσο πολύ αγαπητή προς τις γυναίκες η Lancôme? Καταρχήν αυτό που θέλω να πω όσον αφορά τη Lancôme, ότι έχει φτάσει να είναι νούμερο ένα παγκοσμίως από την αγάπη των πελατησών μας και των πελατών μας, βέβαια, έχουμε και αντρική σειρά. Κρατάει μια πάρα πολύ σημαντική θέση στην Ελλάδα. Έτσι, μια από τις πρώτες θέσεις και είναι και ουσιαστικά μια από τις παλαιότερες μάρκες καλλιντικών στο χώρο. Αυτό λοιπόν που κρατάει τη μάρκα έτσι τόσο ζωντανή είναι ότι έχουμε πάρα πολλά best seller. Σήμερα θα μιλήσουμε και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ, για τη σειρά Energy. Έτσι, μια μαγική, εκπληκτική σειρά, ηγέτη στο χώρο της αντιγύρανσης. Θα μιλήσουμε για τα κραγιόν μας, τα ρόζ αμπζολού. Νομίζω τα αγαπάς κιόλας. Πάρα πολύ και θα δοκιμάσουμε και βεβαίως θα παίξουμε και θα δώσουμε. Καλά, τα κατακόκκινα δεν το συζητάω. Έτσι. Και τώρα έτσι όσο θα μιλάμε, εγώ νομίζω θα περάσω και ένα κόκκινο κραγιόν. Νομίζω ότι αγαπάς και το 393, αν δεν κάνω λάθος. Εσύ τα ξέρεις όλα αυτά που αγαπάω, αλλά εγώ μπορείς να μου πεις πώς ανοίγει αυτό άρα για το κουτί? Α, αυτό νομίζω ότι... Όχι, μου τα κλείσε μόνο μέσα. Θα πρέπει να κάνουμε λίγο, ναι. Αλλά εγώ θα πω τη λύση. Να σε βοηθήσω. Τσακ. Ναι. Θα κλέψω ένα κατακόκκινο. Δεν πειράζει. Οπ. Δεν πειράζει, θα τα ξαναβάλουμε στη θέση. Δεν φαίνουν τίποτα. Τσακ. Έτσι. Λοιπόν, όσο μιλάμε για αυτή τη σειρά, να μιλήσουμε, όπως και πέρσι, γιατί είναι μια σειρά η οποία έχει ξεχωρίσει, έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι γυναίκες την αγαπούν πάρα πολύ και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, λοιπόν? Ουσιαστικά, καταρχήν, η σειρά Energy κρατάει πάνω από 25 χρόνια έτσι στην αντιγύρανση. Έχει εξειδίκευση στην αντιγύρανση. Μιλάμε για έντονη αντιρρητηδική, συσφυκτική και ανορθωτική δράση. Όλη η σειρά Energy. Θέλω να σου πω ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα η σειρά πάντα ενδυναμώνεται, η τεχνολογία πίσω από αυτή. Και εδώ θέλω να σου προσθέσω ότι η Lancôme είναι μια μάρκα η οποία θέλει να είναι πρωτοπόρος. Οπότε επενδύει πάρα πολύ σημαντικά χρήματα στην έρευνα για να έχει το καλύτερο και μάλιστα να το αποδεικνύει σε όλο αυτό. Πώς γίνεται αυτό? Μέσω αξιολογήσεων. Οι αξιολογήσεις γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα ώστε να έχουμε την ποιότητα και την εγγύηση τη αποτελεσματικότητα του προϊόντο μα. Πάμε να πούμε τώρα τι κάνει αυτή η σειρά. Τέλεια. Λοιπόν, η Energy Multilift, για αυτή και που, την οποία ήρθαμε σήμερα να μιλήσουμε, είναι ό,τι πιο προηγμένο. Ναι. Να σου πω από τι αποτελείται, βεβαίως. Από κρέμα ημέρας, κρέμα νύχτας, κρέμα ματιών. Υπάρχει στην αντίστοιχη σειρά
και η Renergy Multilift Ultra, η οποία έχει και δίκτυο προστασίας 25 και βοηθάει και στις δυσχρωμίες της επιδερμίδας. Και θέλω να σταθώ λίγο στη Renergy Multilift γενικότερα στην τεχνολογία της, η οποία... Που είναι και το δώρο που σας δίνουμε σήμερα, ναι. Είναι ουσιαστικά η κρέμα ημέρας, η οποία δεν είναι όμως απλά μια κρέμα ημέρας. Όχι. Ουσιαστικά, εδώ τι έχουμε. Η Lancôme συνεργάστηκε, ουσιαστικά μάλλον η έμπνευση ήταν ότι στο διάστημα η γύρανση επιταχύνεται. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω. Και είδαν οι επιστήμονες της Lancôme, οι επιστήμονες γενικότερα, ότι εφόσον η γύρανση επιταχύνεται, δημιούργησαν μια τέτοια σύνθεση ώστε να ανταποκρίνεται στις συνθήκες αυτές και να έχει πιο άμεσα το αποτέλεσμα. Με ποιον συνεργάστηκε τώρα, θέλω να σου πω. Συνεργάστηκε με το Επιστημονικό έτσι, Ινστιτούτο Διαστήματος, η Lancôme. Είναι σαν να λέμε η NASA της Ευρώπης. Για να δημιουργήσουν αυτή τη μοναδική σύνθεση, για να έχουμε αποτελέσματα άμεση σύσφυξη και ανόρθωση στο δέρμα. Όχι σήμερα, άμεση δηλαδή. Άμεση, από το πρώτο κιόλα. Θα το δουν πολύ άμεση, γρήγορα άμεση, οι γυναίκες. Από τι πρώτε κιόλα εφαρμογέ, η επιδερμίδα ανακτά το σφρίγος της, δυναμώνεται, ανορθώνεται και βέβαια είναι και πάρα πολύ υδατική. Όλα τα προϊόντα της Lancôme έχουν στοιχεία υδάτωση μέσα. Είναι και πολύ ωραίο άρωμα. Είναι τόσο διακριτικό, πραγματικά. Μυρίζει Lancôme από μακριά, γιατί είναι αυτή η μυρωδιά τους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ να προσθέσω, αν δεν ξέρω εσύ το γνωρίζεις εσύ, γιατί μας αγαπάς σαν μάρκα και έτσι ξέρεις πολλές λεπτομέρειές μας. Υπάρχουν ειδικά εργαστήρια στη Lancôme, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά για να δώσουν και να δημιουργήσουν τη σύνθεση του προϊόντος, το άρωμα, αλλά και την υφή του προϊόντος, ώστε να δρούμε σε όλες τις αισθήσεις. Και να αυξάνουμε την πολυτέλεια. Θέλεις να πούμε λίγο με ποια σειρά χρησιμοποιούμε τη σειρά. Βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινάμε τα μάτια. Σίγουρα, αυτό δεν παίζει ρόλο, θα έλεγα. Από όπου θέλουμε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αν θέλουμε να έχουμε ένα μπούσουλα όμως, μπορούμε να ξεκινήσουμε την περιοχή των ματιών. Oh. Θέλω πάντα καθαρή επιδερμίδα, εννοείται. Και σίγουρα θα φορέσουμε το πρώτο βήμα στην περιποίησή μας, το Advanced Zenith Fit, το οποίο θα το δούμε σε λίγο. Παρόλα αυτά, από εκεί ξεκινάμε. Βεβαίως. Θα σας βοηθήσω. Λοιπόν. Να πάρουμε το κάτω αυτό. Θα πάρω και ναι, τα δύο. Ναι, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, το πρώτο βήμα στην περιποίησή μας είναι το Advanced Zenith Fit. Είναι ενεργοποίηση γονιδίων, είναι λάμψη, φωτεινότητα, ελαστικότητα. Ορατά αποτελέσματα τις πρώτες κιόλας 7 ημέρες. Μου τα δίνετε ορατά αποτελέσματα όταν το βάλω μόνο του ή όταν το βάλω μαζί με την κρέμα. Λοιπόν, αυτό είναι καταρχήν λειτουργεί από μόνο του. Ό,τι σε ό,τι μιλάω αυτή τη στιγμή, ό,τι αναφέρομαι είναι γι' αυτό το προϊόν. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να ακολουθήσει οποιαδήποτε άλλη φροντίδα. Σήμερα, βέβαια, μιλάμε για την Renergy. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, εδώ φαντάζομαι ότι πωλείται 1/10 δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το νούμερο. Έτσι σε όλο τον αυτό κόσμο. Αυτό είναι για όλες τις ηλικίες. Αυτό μπράβο, δεν το έχει βάζει ηλικία. Και η 20χρονη και η 40χρονη. Πολύ ωραία η πάσα σου. Είναι, το φοράει οποιαδήποτε ηλικία από 17 που ξεκινάμε και περιποιούμαστε την επιδερμίδα μας, μέχρι και όσο μας πάει όσο πιο όρημη επιδερμίδα. Έτσι. Δεν αλλάζει, αυτό είναι για όλες τις ηλικίες. Για όλες τις ηλικίες, για όλους τους τύπους δέρματος. Πρόσωπο και λαιμό, τρεις σταγόνες από αυτό, είναι υπεραρκετές ώστε να μας δώσουν αυτή τη λάμψη και τη φωτεινότητα. Είναι σαν να πηγάζει το φως από μέσα μας. Αυτό το φοράμε πρέπει να είναι τελείως καθαρή η επιδερμίδα μας. Ναι, απόλυτα καθαρή η επιδερμίδα. Το βάζουμε απλές κινήσεις όπως σας είπα, πρόσωπο και λαιμό, εκτός την περιοχή των ματιών και στη συνέχεια περνάμε στα μάτια, αν θέλουμε, σε πρώτη φάση και στη συνέχεια. Μικρά. Του προσώπου και αυτό πότε θα το βάλω. Αυτό θα το βάλει μια γυναίκα η οποία την απασχολούν και οι κοιλίδες στην επιδερμίδα. Δηλαδή δεν θα βάλει και τα δύο, θα βάλει ένα από τα δύο. Θα διαλέξει. Ποιο εννοείς, θα βάλει και την ημέρα, δεν θα βάλει και την ημέρα στην Energy Multilift και αυτό. Ναι. Θα διαλέξει ένα από, από τα δύο. Ωραία. Και δηλαδή ανάλογα με την αυτό ανάγκη της επιδερμίδας. Και αυτό. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Με ποια σειρά, ποιο είναι το πρώτο που θα μπει. Εδώ, το πρώτο βήμα στην περιποίησή μου. Advanced Zenith Fit. Ωραία, το Zenith Fit πρώτα απ' όλα. Όπου έχει και παγκόσμια πατέντα, αποκλειστική πατέντα της Lancôme μέχρι το 2029. Έτσι, όσο πιο πολύ το φορά, τόσο καλύτερα αποτελέσματα βλέπω. Θα σε ξαναρωτήσω. Ναι. Πες μου ξανά, τι κάνει αυτό το Zenith Fit, τι κάνει αυτό. Ωραία. Ενεργοποίηση γονιδίων, λάμψη, φωτεινότητα, ελαστικότητα, πιο νεανικό δέρμα, πιο ξεκούραστο δέρμα, σαν να έχω επιστρέψει από διακοπές. Αυτό. Εδώ έχω μία αντιρρητηδική, συσφυκτική, ανορθωτική δράση, τέλεια κάλυψη από τον ήλιο που έχει 25 και έχει και το λιναρόσπορο, ο οποίος μας βοηθάει στη μείωση των χρωμιών. Άρα είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Με συγχωρείς, θα σε ξαναρωτήσω. Βεβαίως. Αυτά τα δύο μου πες πάνε μαζί. Ναι. Αυτό είναι για όλες τις ηλικίες. Ναι. Αυτό για ποιες ηλικίες είναι. Αυτό, καταρχήν, Lancôme δεν μιλάει για ηλικίες. Ουσιαστικά θα θέλουμε να έχουμε μια ανάγκη της επιδερμίδας. Συνήθως, για ποιες ηλικίες θεωρείς ότι. Καλύτερα θα είναι σε πρόληψη, θα έλεγα εγώ. Να μην φτάσουμε στο σημείο να είναι διόρθωση. Δηλαδή, με 35-37, καλό θα είναι να δώσουμε μια σημαντική περιποίηση στην επιδερμίδα μας. Βέβαια, αυτό παίζει ρόλο και ανάλογα τον τρόπο ζωής της κάθε γυναίκας. Έτσι δεν είναι.
ουσιαστικά αν είναι μια γυναίκα η οποία έχει χάσει βάρος έντονο, σίγουρα θα το χρειαστεί πολύ πιο γρήγορα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έτσι. Εγώ πάντως πριν φύγεις θα σε αρωματίσω. Ναι. Θα σε αρωματίσω με το άρωμα που είναι πιο κοντά σε μένα, σε είναι αυτό που μου αρέσει. Είναι το Belle Club, δεν ξέρω να λέω το καινούργιο, εδώ, είναι λίγο πιο δροσιστικό και είναι πιο πολύ στο στυλ μου. Μια ζωντανή διακήρυξη από τη Λανκό. Μιλάμε για το Lavie Belle. Είναι το άρωμα που μας δίνει την ευτυχία που χρειάζεται κάθε γυναίκα. Έτσι για να νιώθει ευτυχισμένη και όμορφη. Εδώ έχουμε μια διαφορετική σύνθεση όμως. Ουσιαστικά έχει να κάνει με το νερολί. Το νερολί, αν έτσι, για λίγους που έτσι γνωρίζουν, είναι μια άνθινη ραντζιά. Μπράβο. Ένα αυτό πολύ μικρό ανθάκι. Είναι πιο δροσερό αυτή τη φορά. Έτσι, και μας ταξιδεύει στην άνοιξη και το καλοκαίρι. Επειδή όμως βλέπω ότι τα ξέρεις όλα και δεν σε πιάνω πουθενά αδιάβαστη. Μπορεί να μου θυμίσει με δύο λόγια και αυτό που είναι παλαιότερο. Το άρωμα του έρωτα. Καταπληκτικό. Βεβαίως. Του απόλυτου έρωτα από τη Lancôme. Ουσιαστικά εδώ έχουμε μαύρο τριαντάφυλλο και ορχιδέα βανίλιας. Φανταστική. Φανταστικό τελείο. Πάνω σου εδώ, εννοείται. Γιατί εγώ είμαι το πιο δροσερό. Εννοείται, εννοείται. Αυτό είναι πιο αγαπώ. Το αγαπώ. Είναι το ένα το άρωμα της ευτυχίας και το άλλο το απόλυτο αισθησιασμού. Ποιο είναι το αισθησιασμό? Εδώ, το απόλυτο έρωτα. Κοιτάξτε. Τελικά ο καθένας όπως τον νιώθει τον αισθησιασμό, έτσι, γιατί εγώ αισθάνομαι ότι είμαι πιο με αυτό. Με όποιο η γυναίκα αισθάνεται, αυτό και πρέπει να φοράει, γιατί αυτό μεταδίδει κιόλας και στους άλλους. Και εγώ σήμερα θα δώσω και ένα άρωμα Lavie Belle, το δικό μου όμως, την καινούργια, το καινούργιο, το οποίο μου αρέσει και το μπουκάλι τους πάρα πολύ, ρε παιδί. Φανταστικά, κρυστάλλινο, χαμόγελο. Πραγματικά και να διάσεις το κρατάς. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Θυμίζει κάτι από το παρελθόν αυτά τα μπουκάλια που βλέπαμε. Μπράβο, αυτό θυμίζει. Έτσι, μας ταξιδεύει λίγο στο παρελθόν. Λοιπόν, εγώ αυτό θα το κάνω δώρο σε λίγο τηλεφωνικά, γιατί δεν θέλω να μου γκρινιάζει και να μου παραπονιέται καμία γυναίκα. Ό,τι σας έχω γράψει στο Instagram, 5 τυχερές, θα κερδίσετε από μία κρέμα ημέρας της υπέροχης αυτής σειράς που είδατε πόσα πράγματα κάνει για εμάς γυναίκες. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα, ραντεβού στο νησί μας. Βεβαίως, τέλεια, εννοείται. Λοιπόν, κάντε like στο Instagram. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Κάθε μέρα λοιπόν για όλη την εβδομάδα η Lancôme θα είναι κοντά μας, θα το απολαύσουμε, θα το ευχαριστηθούμε, θα κάνουμε και τα μακιγιάζ μας, θα γίνει χαμός. Αλλά μέχρι να κάνετε εσείς τα like σας, πάω εγώ στον Πέτρο, ο οποίος σήμερα μας πάει από τη Γαλλία που είμαστε, Μεξικό. Μεξικό, ναι. Μεξικό, ναι. Χαμός θα γίνει. Σήμερα θα ταξιδεύω παντού. Τρομερή συνταγή. Μη μου λες τέτοια. Τρομερή, δεν μπορώ να πω κάτι καλύτερο. Το ότι είσαι εδώ το πρωί. Ναι. Πρώτη φορά μπήκα 10:30 στο χώρο. Αυτό πιο πολύ ήθελα να δω αν είναι στημένο το ωραίο μου σαλόνι με τη Lancôme. Και σε βρίσκω εδώ με τις μουσικούλες σου να μαγειρεύεις, αλλά και τη μουσική ανοιχτή. Δηλαδή πραγματικά δεν το περίμενα. Ναι, μα δεν έχουμε πει ότι περνάμε πολύ ωραία. Τι νομίζω ότι λέω ψέματα. Όντως περνάμε, μαζευόμαστε όλοι εδώ πέρα, χορεύουμε, κάνουμε τα βιντεάκια μας και περνάμε τέλεια. Αυτά είναι. Τέλεια. Λοιπόν, τι θα μου φτιάξει σήμερα. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε τις τορτίγες. Ναι. Όλοι τις ξέρουμε τις τορτίγες. Ξέρουμε να κάνουμε με γαλοπούλα, με τυρί, με λίγο μαγιονέζα. Αυτό μου έχει σπάσει την ώρα. Έχει βάλει πολύ λοιπόν, τις περιές. Περνάμε στο επόμενο στάδιο και κάνουμε τορτίγες. Έχω φτιάξει τρεις διαφορετικές, θα τις πω σως για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Θα τις δείξουμε πώς τις κάνουμε και κάνω ένα εκπληκτικό πιάτο σνακ. Εκπληκτικό, αλήθεια. Γίνεται εύκολα αυτό. Εύκολα γίνεται, ναι. Μ' αρέσει αυτό το πιάτο σνακ. Είναι του γούστου μου πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ας δούμε τα υλικά μας πρώτα. Χαρτί και στυλό για να πάρουμε, για να γράψουμε για τη μαρινάδα και ξεκινάμε. Τι θα χρειαστούμε για τη μαρινάδα? 100 ml χυμό ανανά, 100 ml σόγια χωρίς σαλάτι, 20 ml lime, μισή σκελίδα σκόρδο και 2 στήθη κοτόπουλο σε λωρίδες. Αυτή εδώ η σαλατούλα που έχεις κάνει πως μου αρέσει. Τρώω τώρα αυτό με το γουακαμόλε που κάναμε, θα το δείξουμε μετά αυτό. Λοιπόν, να δείξω λίγο, να περάσω. Παναγία μου. Πάει, μας το πήρε. Λοιπόν, να δείξω το τι κάνουμε. Νόμιζα ότι τελείωσες. Όχι, εγώ κάνει και έτοιμα εκεί πέρα. Πάμε να δοκιμάσω και από τα έτοιμα. Λοιπόν, να δείξουμε τι κάνουμε πρώτα. Το πολύ. Με τη μαρινάδα, όπως είπα. Λοιπόν, έχω κόψει το κοτοπουλάκι μου σε λωρίδες. Όλα ίδια είναι. Όλα, όλα. Όλα, όλα, όλα. Όλα. Το έχω κόψει γιατί σε λωρίδες. Είναι πιο πολύ άσπρο, τι είναι το άσπρο που βλέπω. Γιαούρτι. Ωραία. Αυτό τι έχει. Το γουακαμόλε και τα λοιπά. Είναι τα ίδια. Γουακαμόλε, σάλτσα. Είναι μια κρύα σάλτσα. Λοιπόν, και έχω κόψει το κοτοπουλάκι μου, όπως είπαμε, σε λωρίδες. Βάζω μέσα το χυμό ανανά. Να μαλακώσει λίγο το κρέας. Ανανά, είπες. Βάζω, ναι, ναι. Βάζω λίγο lime μέσα. Και λίγο σόγια. Προσοχή, χωρίς σαλάτι η σόγια. Πόση ώρα τα αφήνεις αυτό? Όσο περισσότερο μπορούμε. Αναλογίες, όπως είπαμε, ίδια αναλογία χυμό ανανά, ίδια αναλογία σόγια. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Άμα θέλετε, μπορείτε να το κάνετε από το προηγούμενο βράδυ και να το βάλετε στο ψυγείο και να μείνει εκεί. Βλέπετε πως είναι και έχω βάλει και μισή σκελίδα σκόρδο. Το αφήνουμε στην άκρη
Και μετά από λίγο, την επόμενη μέρα που θα το πάρετε, θα είναι έτσι ακριβώς. Το έχω βάλει να στραγγίξει, γιατί όταν στραγγίξει δεν θα μου βγάλει, δεν θα βράσει ουσιαστικά στο τηγάνι. Τι κρέας βάζεις από κοτόπουλο, φιλέτο, κοτόπουλο, κομματάκια. Ναι, μπορούμε να βάλουμε και μπούτι, μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Και μετά το παίρνω και το σοτάρω. Αυτό είναι όλο. Mm. Το πρώτο κομμάτι. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τώρα πώς κάνουμε, πώς κάνουμε αυτή τη σάλτσα που γράφω στη συνταγή. Έχω σοτάρει λίγο κρεμμυδάκι, να δούμε λίγο πρώτα τα υλικά μας, σωστά. Άγιο το δεύτερο κομμάτι. Δύο κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, μισό κρεμμύδι, μισή σκελίδα σκόρδο, μία πράσινη πιπεριά, μισό μάτσο κόλιανδρο, μία πιπεριά τσίλι, αλάτι και ζάχαρη. Μ' αρέσει πολύ. Ωραίο, ε. Δεν είναι πολύ καλοκαιρινό, δεν είναι δροσιστικό. Ετοιμάστε. Λοιπόν. Έχω σοτάρει το κρεμμυδάκι μου εδώ πέρα και βάζω την ντομάτα του κονκασέ. Αυτή ουσιαστικά είναι μια κρύα σάλτσα, γι' αυτό τη λέμε σάλτσα, έτσι το λένε στο Μεξικό. Έβαλα λίγο την ντομάτα λοιπόν την κονκασέ εδώ μέσα, να τραβήξει λίγο τα υγρά και το αποσύρω. Αυτό ήταν όλο. Και αυτό θα κρυώσει. Μετά ρίχνω την πιπεριά όπως λέω στη συνταγή. Ανακατεύω. Βάζω το ψιλοκομμένο κόλιανδρο. Την πιπεριά δεν τη μαγειρεύεις. Όχι, όχι, όχι. Για να είναι λίγο να τη μασάς. Να τώρα το άκουσα που έκανε κράτσι. Για να το μασάζει λίγο αυτό. Λοιπόν, βάζω και αυτό μέσα, βάζω τον κόλιανδρο που είπαμε και κάναμε το κουτουμπλάκι, το σοτάραμε. Είπαμε πως κάνουμε χυμό ανανά, τη σόγια, λίγο lime. Πώς σου ήρθε και έβαλες χυμό ανανά, δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Ναι, ναι, έτσι και να βγει λίγο... Πολύ ωραία. Αν το φας σκέτο θα δεις ότι έχει τεράστια διαφορά από ένα σκέτο κοτόπουλο. Ναι. Λοιπόν, κάναμε αυτό με το κοτοπουλάκι. Κάναμε τη σάλτσα όπως είπαμε, σοτάραμε το κρεμμύδι, βάλαμε ντομάτα κονκασέ, βάλαμε τον κόλιανδρο και όλα αυτά που γράφουμε στη συνταγή και το αφήνουμε και αυτό στην άκρη με την πιπεριά στο τέλος. Το αφήνουμε και αυτό στην άκρη, δεύτερο στάδιο. Πάμε να δούμε. Πολύ ωραίο, ε. Πόση θέση έχει μέσα. Πολύ φοβάμαι να προλάβουν να φάνουν τα παιδιά. Έχουν φάει ήδη, Ελένη. Έχουν φάει. Έχουν μοιραστεί όλοι. Άμα έχουν φάει, εντάξει, να μην το έχω έννοια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη γουακαμόλη, αυτό που κάνουμε τώρα που τρώει εδώ πέρα η Ελένη. Φανταστική, θέλω να την κάνω σπίτι σήμερα αυτό. Στάθη, πλαστικοποιημένο, θέλω να την κάνω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ξέρουμε όλοι πως κάνουμε το αβοκάντο, αλλά θα το κάνω. Κάτω, γιατί εγώ ακόμα δεν μπορώ να το ανοίξω ούτε και τα κορίτσια. Δηλαδή, προσπαθούμε και το κάνουμε νιανιά στο χέρι μας. Λοιπόν. Και όλο μου λένε ρε, μαμά, αφού το δείχνει στην τηλεόραση, το κάνει έτσι και ανοίγει. Λέω, δεν ξέρω, στην τηλεόραση ανοίγει. Εδώ μας διαλύεται. Λοιπόν, χαράζουμε το αβοκάντο, πάμε γύρω-γύρω από το κουκούτσι. Καταλαβαίνουμε που είναι το κουκούτσι. Με τα δύο μας χέρια κάνουμε ένα κλακ. Εσένα σου κάνει κλακ, εμάς, εμένα μου λιώνει στο χέρι. Γιατί να σου λιώσει, κοίτα, το κρατάς, το γυρίζεις. Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα, το μάγκο πώς τα ανοίγεις. Τώρα. Όχι, δεν σου πω τώρα, θα κάνω κάτι με μάγκο για να μην ξαναφουρνάξεις. Γιατί γι' αυτό μου διαλύεται στο χέρι, μου μας αρέσει. Δεν μπορώ. Όχι, και το μάγκο εύκολο είναι. Λοιπόν, να πάρω ένα κουταλάκι. Να πάρεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι λοιπόν για να ανοίξεις το αβοκάντο. Μπορείς σε αυτό το σημείο, αν είναι λίγο σκληρό, μπορείς να το καθαρίσεις απ' έξω. Κοίταξε. Αν είναι λίγο σκληρό. Παίρνουμε το άλλο που να πούμε ότι είναι μαλακό. Χαράζεις εδώ μέσα. Βλέπεις. Κάνεις τα τετραγωνάκια σου εδώ μέσα. Δεν πρόκειται να κοπείς, δεν πρόκειται να περάσει από κάτω. Ωραία μέχρι εδώ. Φανταστικά. Λοιπόν, και παίρνεις το κουταλάκι. Σουπ. Περνάς γύρω-γύρω. Ελένη, με παρακολουθείς ή τρως τώρα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι τρώω. Κοίτα εδώ. Κοίτα πώς έγινε. Πολύ ωραίο. Και εδώ μέσα να σου πω κάτι. Τι. Το φάγες. Το φάγα, βέβαια. Το φάγες. Ήθελα να σου κάνω ένα ντεκόρ τώρα που μου ήρθε. Ντεκόρ. Λοιπόν. Ντεκόρ με αυτά που μου αρέσουν στη γεύση δεν θα κάνεις ποτέ, να το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά για το γουακαμόλε όμως, γιατί δεν τα δείξαμε τα υλικά μας. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια αβοκάντο, είναι ένα αβοκάντο ουσιαστικά. 80 γραμμάρια ντομάτα, μία ντομάτα, 50 γραμμάρια κόλιαδρο, 40 γραμμάρια κρεμμύδι, 5 ml ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο, 10 ml lime. Αυτό είναι αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, τα βάζουμε όλα αυτά εδώ μέσα. Τι έπαθες? Σκέφτομαι ρε παιδί μου ότι άμα το, θα φτάσω σπίτι, θα θέλω να το κάνω, θα μου λένε τα παιδιά, ναι μαμά τι σκέφτηκες, τι έφερες σήμερα, τι είδες και σου άρεσε. Και όλο κάτι θα ξεχάσω στο τέλος. Και τελικά τι, δεν θα το κάνεις. Αυτό είναι που με τρομάζει. Λοιπόν, ναι, η ντομάτα που σας λέω, 80 γραμμάρια ντομάτα, είναι μία ντομάτα. Απλά θέλω να προσέξετε κάτι. Θέλω να βάλετε αυτό το απ' έξω μόνο. Γιατί αν βάλουμε το μέσα, θα βγάλει τα υγρά και δεν θα είναι ωραία η σάλτσα μας. Θέλουμε λίγο στεγνή. Κόβουμε αυτό εδώ πέρα έτσι καρεδάκι. Είναι μία ντομάτα ουσιαστικά. Εντάξει. Και αυτό μέσα. Θέλεις τώρα να φτιάξουμε μία, να δούμε πώς γίνεται. Για τη sour cream τα υλικά μας δεν χρειάζεται να τα δείξουμε. Είναι λίγο γιαούρτι και λίγο lime. Αυτό είναι όλο. Τίποτα άλλο η sour cream. Μόνο. Ναι. Τι άλλο βάζεις μέσα, δεν μπορεί. Λίγο γιαούρτι, δύο κουταλιές γιαούρτι, μία σταγόνα lime και λίγο αλάτι. Αυτό. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Πόσο πιο απλά να τα δείξουμε. Πάμε να φτιάξουμε μία.
Έχουμε εδώ τορτίγια. Θα κάνουμε όλα στην άκρη. Μα δεν έβαλε. Τόσο λίγη ντοματούλα θα βάλει. Τέτοιο δεν θα βάλει μέσα. Τι. Το, πώς το λένε αυτό που μου αρέσει. Κολιάνδρο, ε. Τώρα που μεγάλο. Όταν ήμουν μικρή δεν το θέλω να το βλέπω. Θα βάλουμε και κολιάνδρο. Τι, μα, γιατί... Πραγματικά δεν ξέρω, μου κάνει πικρό. Δηλαδή φαντάζομαι ότι και σε, σε άλλου έτσι. Σε νεαρές ηλικίες δεν νομίζω ότι ο κόλιανδρος στην Ελλάδα έχει πολύ πέραση. Νομίζω. Τώρα μπορεί να το έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια έτσι, με τέτοια φαγητά. Με τέτοια έτσι, ακριβώς, με τέτοια φαγητά. Ξέρω εγώ, λιβανέζικα, με τέτοια φαγητά. Δεν το ξέραμε πάντως, γιατί ο Μαϊντανός δεν είναι πικρός. Όχι. Γι' αυτό σου λέω, σαν γεύση δεν το ξέραμε, αλλά εγώ τώρα πια. Όπως είπαμε, sour cream. Δύο κουταλιές γιαούρτι με λίγο lime. Εντάξει, μέχρι εδώ. Ναι. Τέλεια. Θα πάρω λίγο και το πουλάκι. Για να δω αυτό που λες όμως, να δω πραγματικά έχει γεύση. Γιαουρτάκι, έμοντας. Είτε με λίγο έτσι μια. Μην τρελαθείτε δηλαδή και λέτε ότι δεν έκανα σωστά. Να σου πω. Την περιμένετε. Δοκίμασε εδώ, αυτό θα σου αρέσει και θα σου πω για ποιο λόγο. Αυτό αγάπη μου το ξέρω. Αριστούργημα. Και αυτό και αυτό. Επειδή είναι λίγο καυτερό, το γιαούρτι έρχεται και σβήνει ουσιαστικά αυτή τη γεύση. Γι' αυτό δεν είναι κάτι έντονο το γιαούρτι. Α, μην δες. Λοιπόν, βάζω εδώ το κοτοπουλάκι. Ωραία, μέχρι εδώ. Βάζουμε αυτό που λέμε σάλσα εδώ πέρα, η οποία γίνεται σε 10 ακριβώς λεπτάκια. Βέβαια. Δεν θέλει περισσότερο. Σε 10. Και σε 5 λεπτάκια τρώγεται. Ε? Σε 5 λεπτά τρώγεται πιο γρήγορα. Βάζουμε άλλο λίγο γιαουρτάκι εδώ. Και αυτό που φτιάξαμε. Ένα κουταλάκι τώρα. Έχεις βάλει κάτι σε αυτό. Τι εννοείς. Πρέπει να κάνω ζουμάκι. Έβαλα το κόνιανδρο, έβαλα ελαιόλαδο. Λάιμ δεν έβαλα μόνο. Να βάλω και λίγο λάιμ. Αυτό όσο πιο πολύ τα αφήσεις και τραβήξει και δέσουν όλα τα υλικά θα είναι πολύ πιο δυνατή η ένταση και το αβοκάντο και σε όλα. Λοιπόν, να και πώς φτιάξαμε μια τέλεια τορτίγια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να την τυλίξετε. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα, το πιο εύκολο. Σφίγγω καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος σήμερα. Κοίτα εδώ χρώματα. Κάνουμε και λίγα κολπάκια έτσι για να φαίνεται όμορφο. Τι να λέμε, παιδιά, τώρα. Τώρα μιλάμε για την απόλυτη νοστιμιά. Πραγματικά, να τώρα. Παίρνεις τρία τέτοια ο καθένας και πάμε μια παραλία. Τι ωραία που είναι. Αυτό και αν είναι φαγητό. Και νομίζεις ότι δεν έχεις φάει τίποτα. Έχεις φάει, βέβαια, έχεις πάρει και ενέργεια, έχει μέσα και το κοτοπουλάκι. Πάρα πολλά λαχανικά, ό,τι χρειάζεται κάθε οργανισμός και δεν είναι κάτι βαρύ. Πολύ ωραίο. Με μια μπυρίτσα και πας παραλία. Ναι. Μπράβο. Ωραίες ιδέες μου δίνεις. Ευχαριστώ. Πολύ καλοκαιρινό, δεν λες τίποτα. Λοιπόν. Αυτή ήταν η συνταγόλα μας. Τίποτα δεν ήτανε. Ναι, αλλά πεντανόστομοι σίγουρα έχουν φάει όλοι. Θα ξανάρθουν, τι νομίζετε, θα έρθουν. Λοιπόν, θυμάστε ότι σας είπα ότι θέλω να δώσω και ένα άρωμα το τελευταίο, αυτό που μου αρέσει πιο πολύ, το λαβί εμπέλ το καινούριο, που έχει λίγο πιο δροσιά μέσα. Αυτό το θέλω βεβαίως να το δώσω τηλεφωνικά. Θα ήθελα μία κυρία που να είναι από τον νομό Αττικής. Παρακαλώ. Έτσι. Καλώς τα αγόρια. Σήμερα πήγαμε κορίτσια αγόρια. Ναι, το ίδιο είπαμε. Στο τέλος της κουβέντας θα δω πώς το είδατε. Δηλαδή, πώς σας φάνηκε που είσαστε μόνο αγόρια σήμερα. Καλύτερα, χειρότερα. Θα το δούμε. Για να δούμε. Να το δούμε. Θα σου μιλήσουμε για γκάγκστερ. Είμαστε αγόρια. Γι' αυτό μαζευτήκαμε. Ακριβώς. Λοιπόν, για ποιον, για τον φίλο μας τον Αλ. Ο Αλ, ένας είναι ο Αλ. Ο Καπόνε. Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για τέτοιο είδους χαρακτήρες, ο πρώτος που μας έπαιξε στο μυαλό είναι ο Αλ Καπόνε. Αλλά γιατί έχει μείνει τόσο πολύ στην ιστορία ο Αλ Καπόνε. Τελευταία φορά που με ρώτησες κάτι τέτοιο είναι γιατί ο κόσμος, τα παιδιά θέλουν να βλέπουν δεινόσαυρους. Λοιπόν, τώρα μου λες γιατί έχει μείνει ο Αλ Καπόνε στην ιστορία. Υπάρχει ο άνθρωπος να σου απαντήσει. Γιατί, Τάσο. Γιατί είναι ο μεγαλύτερος γκάγκστερ όλων των εποχών. Ο μεγαλύτερος κακοποιός, αν και η δράση του ήταν για πολύ λίγα χρόνια. Ήταν 6-7 χρόνια. Γιατί ήταν ο μεγαλύτερος και συνελήφθη για άλλο λόγο. Ναι. Ο Αλ Καπόνε. Έγραψε ιστορία, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Αλλά είναι και πολλά τα χαρακτηριστικά του Αλ Καπόνε που δεν τα βρίσκεις αλλού. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κατηγορήθηκε ποτέ για κάποιο φόνο, για κάποιο θάνατο που να τον προκάλεσε ο ίδιος, που δεν οπλοφορούσε βεβαίως, κυκλοφορούσε με 100, 200, 300 γκάγκστερ γύρω του, δεν τον πείρασε κανένας, δεν κυκλοφορούσε μέρα, κυκλοφορούσε μόνο νύχτα και ήταν ο πρώτος που έφτιαξε και δίδαξε και στους επόμενους κακοποιούς πώς κάνεις επιχείρηση βιτρίνα για να κάνεις ξέπλυμα χρήματος. Άρχισε να ανοίγει μαγαζιά, δεκαετία 30, πράγματα που δεν τα ξέρε κανένας στον κόσμο. Όλα του τα χρήματα τα διοχέτευε σε νόμιμες επιχειρήσεις και έτσι έκανε
Το ξέπλυμα εξαγόραζε αστυνομικούς, πολιτικούς, δικαστικούς, ακόμη και όταν μπήκε και βγήκε από την φυλακή, ζούσε ουσιαστικά σε μία βίλα που ήταν φυλακή, που εκεί του πήγαιναν και φαγητά και... Αυτό τώρα δεν μοιάζει λίγο με τον Εσκομπάρ. Πρωτοπόρος σου λέω, σε όλα αυτά ήταν πρωτοπόρος. Πρώτα τα έκανε ο Αλ Καπόνε. Και φέραμε αυτό το θέμα γιατί ο Τόμ Χάρντι, πρωταγωνιστή, αυτός ο Βρετανός, ωραίος ηθοποιός, πολύ σεξι όπως τουλάχιστον γράφουνε. Σεξι σε καμία ούτε σε σειρές ούτε ταινίες. Νομίζω ότι είναι όλο μεταμορφώνεται. Είναι σε μία λίστα μονίμως που για τις γυναίκες ο Τόμ Χάρντι είναι από τα... Είναι έτσι ηθοδόμοι από τα καυτά ονόματα. Πού ήταν ωραίος ο Τόμ Χάρντι. Σε μία ταινία που ήταν σαν κωμωδία με τη Reese Witherspoon που τη διεκδικούσαν δύο. Και φαινόταν η φάτσα του, γιατί δεν θέλει να φαίνεται. Άλλα, δεν δηλαδή θέλει. Όπως το Mad Max. Δεν θέλει να φαίνεται, γιατί δεν αισθάνεται καλά με τον εαυτό του. Πάντως και τη συνέντευξη που του είχα κάνει τότε για το Mad Max ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να μιλάει πάρα πολύ για τον εαυτό του. Γενικά ήταν πολύ ρεζερβέ και πολύ ντροπαλός. Και προφανώς αισθάνεται καλύτερα αυτή η μωρόφατσα όταν παίζει κάποιον πολύ μοβόρο, όπως τον Μπρόνσον, πολύ όμως, πολύ, με πολύ ξύλο, ή τον Μπέιν, στον, από εκεί το ξέρω τα πιτσιρίκια, στο σκοτεινό υπότι, στον Μπάτμαν. Αλλά είναι ένας γλυκός άνθρωπος, μάλλον. Ο ίδιος είναι σε όλα. Ο ίδιος είναι και είναι... Ένας μου φαίνεται μεγάλος, άλλος μου φαίνεται μικρούλης. Σίγουρα είναι ο ίδιος. Και πρέπει να τον δεις στις φωτογραφίες που κάνει τον Αλ Καπόνε. Τον έβλεπα σε μια σειρά Ταμπού, λέγεται. 1812, μεταμορφωμένο, σε ένα χάλι. Δηλαδή, λες τώρα αυτός πώς είναι έτσι. Αλλά βέβαια ηθοποιάρα. Εντάξει, ναι, είναι πολύ καλός ηθοποιός και τον Αλ Καπόνε γενικά γαργαλάει πάρα πολλούς ηθοποιούς ανά τις δεκαετίες και δεν είναι ο μόνος. Είναι ο Τόμ Χάρντι στην καινούργια ταινία. Ναι, οι φωτογραφίες που ανέβασε ο ίδιος, λέγεται Φόντζο η ταινία, υποδίεται τον Αλ Καπόνε στα τελευταία χρόνια της ζωής του Αλ Καπόνε, όταν έχει αποφυλακιστεί και έχει προσβληθεί και από σύφυλλη και ουσιαστικά δείχνει, το κουβάλαγε για χρόνια, λένε οι βιογράφοι του, τουλάχιστον 15 χρόνια 15 πριν, χρόνια. Δεν ήταν εύκολο να διαγνωστεί και μέσα στις φυλακές αυτό επιδεινώθηκε. Θα δούμε λοιπόν στο βίντεο τη ζωή του Αλ Καπόνε, του απόλυτου μαφιόζου, πώς οι αρχές τον εγκλώβησαν για φορολογικούς λόγους, δηλαδή δεν μπορούσαν αλλιώς να τον πιάσουν και βεβαίως θα δούμε μέσα και τη μεγάλη σφαγή του Αγίου Βαλεντίνου που δεν έχει μείνει γνωστή μόνο ως η γιορτή των ερωτευμένων. Αγίου Βαλεντίνου επέλεξε να στείλει τα πρωτοπαλίκαρά του να φάνε όλη την αντίπαλη συμμορία. Ποια ήταν αυτή η ήταν αντίπαλη ενός άλλου μαφιόζου Νεοϋορκέζου. Ήταν η αρχή του τέλους του Αλ Καπόνε, γιατί ο κόσμος που μέχρι τότε τον ψιλοσυμπαθούσε, γιατί έδινε και λεφτά αριστερά και δεξιά, άρχισε να καταφέρεται εναντίον του, γιατί ήταν μια σφαγή που τον σημάδεψε. Και μετά η Ιταλοαμερικανική κοινότητα, όταν έκανε ο Κόπολα την ταινία Νονός, είχε διαμαρτυρηθεί έντονα για το άσχημο πορτρέτο των Ιταλών στην Αμερική μέσα από αυτή την ταινία. Υπάρχει απάντηση. Μόνο Καπόνε έπρεπε να απαντήσει ο Κόπολα. Να πει: συγγνώμη, εγώ τόσα χρόνια ένας άνθρωπος που λεγόταν Καπόνε έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Ιταλοαμερικανός. Δεν τολμούσε να πει τίποτα και θα σας σκότωνε. Να το δούμε. Βεβαίως. Ο Ιταλοαμερικανός κακοποιός Αλφόνσο Καπόνε υπήρξε ο νούμερο ένα γκάνγκστερ της Αμερικής. Έβγαλε εκατομμύρια δολάρια μέσα από το λαθρεμπόριο, την πορνεία και τα τυχερά παιχνίδια. Στο απόγειο της καριέρας του είχε πάνω από 1000 ένοπλους άντρες στην υπηρεσία του. Ενώ η μισή αστυνομική δύναμη της πόλης του Σικάγο εισέπρατε έναν έξτρα μισθό από εκείνον. Ο Αλ Καπόνε κυριάρχησε στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος από το 1925 έως το 1931. Αλλά η φήμη του υπάρχει ακόμη. Δόξα, έγκλη και πολιτικές διασυνδέσεις, ο Καπόνε έγινε το μεγάλο αφεντικό της Αμερικής στο οργανωμένο έγκλημα, με τη θρηλυκή του ιστορία να έχει απαθανατιστεί στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. Γεννήθηκε 17 Ιανουαρίου 1899 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Ο πατέρας του ήταν ένας Ιταλός μπαρμπέρης, στο αυστηρό σχολικό περιβάλλον σε καθολικό ίδρυμα, με τους ξυλοδαρμούς και τη βία εκτροχίασαν τον ψυχισμό του αγοριού. Παρά το γεγονός ότι ήταν καλός μαθητής, στα 14 του αποβλήθηκε, επειδή ξυλοκόπησε τη δασκάλα του και δεν επέστρεψε ποτέ. Ο Αλ Καπόνε γνώρισε το διαβόητο γκάγκστερ Τζόνι Τόριο, το μέντορά του στο έγκλημα, αυτόν που του δίδαξε τη χρησιμότητα της νόμιμης βιτρίνας για παράνομες επιχειρήσεις. Στα 18 του απόκτησε τις μόνιμες χαρακές στο πρόσωπο από τον Φρανκ Γκαλούτσιο, επειδή σχολίασε τα οπίσθια της αδελφής του. Χρειάστηκε 30 ράματα και φυσικά τα σημάδια το συντρόφευσαν σε όλη του τη ζωή. Έτσι πήρε το παρατσούκλιο σημαδεμένος που ο ίδιος απεχθανόταν. Το 1925 ο Τόριο αποσύρεται από το θρόνο της παρανομίας και στη θέση του ανεβαίνει ο Καπόνε, διευθύνοντας μια αυτοκρατορία τζόγου, πορνείας και αλκοόλ.
Ο ίδιος δεν οπλοφορούσε ποτέ, αλλά πήγαινε παντού με τουλάχιστον δύο σωματοφύλακες και ταξίδευε μόνο τη νύχτα. Με τη βοήθεια των δύο αδελφών του, Φρανκ και Ράλφ, άπλωσε τα μπλοκάμια του στην αστυνομία και την πολιτιακή κυβέρνηση του Σικάγο και επιπλέον λειτουργούσε τις παράνομες επιχειρήσεις σχεδόν ανενόχλητος. Έμενε σε σουίτα πολυτελών ξενοδοχείων, σύχναζε στην όπερα και έπιανε φιλίες με τον τύπο. Ήθελε να είναι αξιοσέβαστος επιχειρηματίας που επιδιδόταν σε αγαθοεργίες και φιλανθρωπίες. Με τη βοήθεια του φίλου του Φράνκι Γκέιλ άρχισε να φέρνει στο Σικάγο τεράστιες ποσότητες αλκοόλ. Το λαθρεμπόριο του ουίσκι τον έκανε ζάπλουτο. Το 1927 ο Αλ Καπόνε μπήκε στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών, κατέφυγε οικογενειακό στο Μαϊάμι και αγόρασε μια τεράστια έκταση, την οποία άρχισε να ανακαινίζει. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στην εφορία να παρακολουθήσει στενά τα έξοδά του για να βρει τα εισοδήματά του. Η σφαγή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με τα δολοφονημένα 7 πρωτοπαλίκαρα του νούμερο 1 εχθρού του Καπόνε από άντρες ντυμένους αστυνομικούς ήταν η αρχή του τέλους για το μαφιόζο. Η σφαγή του 22 σόκαρε την κοινή γνώμη και η κυβέρνηση οργάνωσε ολόκληρη επιχείρηση προκειμένου να το συλλάβει για φορολογική απάτη. Το δικαστήριο τον κατηγόρησε για 22 υποθέσεις φοροδιαφυγής. Ο Καπόνε και 68 μέλη της πείρας του κατηγορήθηκαν για 5.000 ξεχωριστές παραβιάσεις του νόμου. Τον Αύγουστο του 1934, ο Αλ Καπόνε μεταφέρθηκε από τις πολιτιακές φυλακές της Ατλάντα στο διαβόητο βράχο του Αλκατράς στο Σαν Φραντζίσκο. Η υγεία του είχε επιβαρυνθεί από τη σύφυλη που τον ταλαιπωρούσε για χρόνια και άρχισε να νοσηλεύεται σε νοσοκομεία. Βγήκε από τη φυλακή στις 16 Δεκάτου του 1939, αφού πλήρωσε $38.000 ως εγγύηση και αποσύρθηκε στο εξοχικό του στη Φλόριντα, όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Πέθανε 25 Ιανουαρίου του 1947 από καρδιακό επεισόδιο στα 48 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του ένα γιο, τον Άλμπερτ Σόνι Φράνσις Καπόνε, ο οποίος αποτείναξε από πάνω του το επίθετο Καπόνε. Κατάλαβα τι είπε τώρα στο τέλος, το χάσα. Τι είπες, ότι... Έχει ένα γιο ο οποίος δεν θέλει να ονομάζεται Καπόνε. Από πολύ μικρή ηλικία το έβγαλε εντελώς, για να μην είναι σημαδεμένος. Άλλοι θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν. Θυμίζω Τσε Γκεβάρα, θυμίζω άλλους, μπλουζάκια, μπρελόκ. Δηλαδή μου λες τώρα ότι το παιδί του Καπόνε που μάλλον σήμερα μπορεί να είναι και 60-70 χρονών. Μπορεί να μην το ξέρουμε που είναι και τι κάνει. Δεν θα πάρει δικαιώματα από αυτές τις ταινίες. Άλλο αυτό. Εγώ λέω ότι δεν ήθελε ως Καπόνε να κυκλοφορεί και να είναι ο γιος του άλλου. Αυτό. Τα λεφτά μπορώ να τα μαζέψω. Δεν παίρνεις δικαιώματα όταν κάνουν ταινία τη ζωή σου, αλλά μόνο όταν χρησιμοποιήσουν πνευματικό σου έργο. Έναν πιο εμφανίσιμο Καπόνε έχουν υποδηθεί στο παρελθόν, αν θυμάσαι, που μάλλον το θυμάσαι, ο Ρόμπερτ Ντενίρο στους Αδιάφθορους. Αλλά και ο Ροτ Στάγκερ παλιότερα, που η φάτσα του λες και είχε γεννηθεί για να παίξει Καπόνε. Έχουμε λοιπόν μαζέψει ο Κώστας Θεοδόρου πάρα πολλούς ηθοποιούς, πολύ ωραίο βίντεο είναι αυτό, που έχουν υποδηθεί μεγάλες προσωπικότητες. Αλλά επειδή στο παρελθόν έχουμε κάνει αρκετά βίντεο με ηθοποιούς που έχουν παίξει ηθοποιούς, τραγουδιστές, τραγουδιστρίες, σκηνοθέτες, ανθρώπους του θεάματος, είπαμε να βγάλουμε αυτούς απ' έξω και να αφήσουμε ανθρώπους σαν τον Καπόνε, άλλους γκάνγκστερ, όπως ο Ντίλιγκερ, ο οποίος έχει επίσης παίξει στο σινεμά. Ρέκορντμαν πρέπει να είναι ο Άντονι Χόπκινς, ο οποίος έχει παίξει τον Χίτλερ, τον Πικάσο, τον Νίξον. Πρόσφατα πήρε Όσκαρ, φέτος πήρε Όσκαρ μάλλον με ο Γκάρι Όλμαν. Με το ίδιο πρόσωπο έκανε όλους αυτούς διαφορετικούς με ανθρώπους. Με το ίδιο πρόσωπο, αλλά με το και τρομερό του ταλέντο και γινόταν ένας άλλος. Όπως η Μέλ Στρίπ έχει παίξει και τη Θάτσερ. Έχουμε αρκετούς που έχουν παίξει ηγεμόνες, Γκάντι, Ελισάβετ, Θάτσερ. Αλλά έχει παίξει και την συγγραφέα στο Πέρα από την Αφρική, την Ισακ Ντίνεσεν, ή πιο γνωστή ως Κάρεν Μπλίξεν. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτό το... Ο Φασμπέντερ δεν μ' άρεσε, το Steve Jobs. Καταπληκτικός ο Steve Jobs. Ο Steve Jobs, για να καταλάβεις πόσο καλός ήταν, δες πόσο χάλια είναι ο Άστον Κούτσερ παίζοντας τον Steve Jobs. Ο οποίος του μοιάζε κιόλας. Και το θέμα σε όλα αυτά, σε ένα πολύ δύσκολο είδος που είναι η βιογραφική ταινία, διότι από πού να πιάσεις και πώς να τελειώσεις έναν χαρακτήρα που έχει ζήσει και έχει παράξει έργο, είναι πώς βλέπουμε φαινομενικά καλούς ανθρώπους να βρίσκουν τα δύσκολα και τα σκοτεινά του σημεία και κακούς χαρακτήρες, κακούς ανθρώπους, να προσπαθούν να βρουν τις ανθρώπινες αρετές τους. Ναι, τις αρετές. Λοιπόν, σε ένα πολύ ωραίο βίντεο έχουμε μαζέψει πάρα πολλούς πολύ γνωστούς ηθοποιούς σε κυρίως καταπληκτικές ερμηνείες, παίζοντας πάρα πολύ γνωστές προσωπικότητες ανά τις δεκαετίες.
Δεν είναι εύκολο να υποδηθεί στο σινεμά έναν χαρακτήρα που όλοι ξέρουν, ακόμη και αν δεν τον γνώρισαν ποτέ. Κάποιοι λένε ότι οι βιογραφικές ταινίες είναι κυρίως έργο του σκηνοθέτη, ειδικά όταν θα πρέπει να αποτυπώσουν στο πανί μια προσωπικότητα με όχι πάντα θετικό πρόσημο. Αυτές είναι μερικές διάσημες αλλά και διαβόητες μορφές που η ιστορία τους είχε να πει πολλά στο κοινό. Ο εκ λοιπόν Μίλος Φόρμαν άφησε πίσω του ανάμεσα σε άλλα το φίλμα Αμαντέους. Φτιάχτηκε το 1985 και κέρδισε 8 βραβεία Όσκαρ. Μας γύρισε πίσω στη Βιέννη του 1780, όταν ένας νεαρός μουσικός, ο Wolfgang Amadeus Mozart, αναδεικνύεται σε μουσική ιδιοφυΐα. Τον ομώνυμο ρόλο υποδίθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός Tom Hulce. 8 Όσκαρ κέρδισε και το φίλμ Γκάντι για τη ζωή του Ινδού πολιτικού Μαχάτμα Γκάντι, του ηγέτη που έγινε σύμβολο σε όλο τον κόσμο. Ο σκηνοθέτης Richard Attenborough έκανε πράξη το όνειρό του 30 χρόνια μετά την αρχική του σκέψη για την ταινία. Πολλή κουβέντα έγινε για τον πρωταγωνιστή. Επιλέχθηκε από Βρετανούς και Ινδούς ο Ben Kingsley, που έχει ινδική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του. Βασισμένη στη βιογραφία του ιδιόρυθμου πυγμάχου της δεκαετίας του 40 Τζέικ Λαμότα, η ταινία Οργισμένο Είδωλο σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε άφησε εποχή. Πρωταγωνιστής ήταν ο Ρόμπερτ Ντενίρο που κατάφερε να αποδώσει όχι μόνο την ικανότητα του Λαμότα στο box, αλλά κυρίως τον ψυχισμό του. Ο εσχάτως πολυσυζητημένος Μαρκ Ζάκερμπεργκ δεν είχε καμία ουσιαστική ανάμειξη στην ταινία The Social Network. Ο ηθοποιός Jesse Eisenberg υποδίθηκε τον ιδρυτή του Facebook στην ταινία του David Fincher. Δεν μίλησαν ποτέ στα γυρίσματα, αλλά συναντήθηκαν μήνες μετά στο τηλεοπτικό show Saturday Night Live. Στην ταινία Η Θεωρία των Πάντων, ο κεντρικός ήρωας ήταν όπως και στο Social Network εν ζωή. Πρόκειται για τον διάσημο αστροφυσικό Stephen Hawking, τον οποίο ενσάρκωσε στη μεγάλη οθόνη ο Βρετανός Eddie Redmayne. Το ίδιο ισχύει και για την Ellen Mirren το 2006 στην ταινία Η Βασίλισσα του Stephen Frears. Οι δύο κυρίες, Ellen και Elizabeth, συναντήθηκαν μάλιστα μερικά χρόνια μετά σε μια γιορτή στο παλάτι του Buckingham. Στη Βρετανία επίσης η Margaret Thatcher είδε τη ζωή της στο σινεμά από τη Meryl Streep σε ένα φιλμ με τίτλο Η Σιδηρά Κυρία. Η Thatcher ξέσπασε σε κλάματα όπως έγινε γνωστό το 2012 όταν είδε την ταινία σε ιδιωτική προβολή, αν και αρχικά είχε υποσχεθεί στον εαυτό της ότι δεν θα τη δει. Στο μια επικίνδυνη μέθοδος, η κύρα Νάιτλι υποδίεται τη Ρωσίδα Σαμπίνα Σπίλραϊν, μία από τις πρώτες γυναίκες ψυχαναλήτριες στον κόσμο. Το ρόλο του Σίγμουντ Φρόιντ έπαιξε ο Βίγκο Μόρτενσεν και του ελβετού ψυχολόγου Καρλ Γιούγκ, ο Μάικλ Φασμπέντερ που κέρδισε τις εντυπώσεις στο φιλμ Steve Jobs του Ντάνι Μπόιλ το 2015. Ο Φασμπέντερ αναγνώρισε την έλλειψη φυσικής ομοιότητας με τον Jobs, αλλά δήλωσε ότι τον ενδιέφερε περισσότερο η ουσία και λιγότερο η εμφάνιση. Ο Γκάρι Όλμαν έπαθε δηλητηρίαση από την νικοτίνη των πούρων στην ταινία Η Πιο Σκοτεινή Ώρα, που υποδίθηκε τον Winston Churchill και εμφανίστηκε αγνώριστος, κερδίζοντας και το βραβείο Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Το 2012 ο Steven Spielberg σκηνοθετεί το φιλμ Lincoln για τη ζωή του 16ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Abraham Lincoln. Κάθε μέρα στα γυρίσματα νιώθαμε μια ανατριχίλα. Νομίζαμε ότι απέναντι μας ήταν όντως ο Πρόεδρος Lincoln, είπε η παραγωγός Kathleen Kennedy για την ερμηνεία του Daniel Day-Lewis. 50 χρόνια νωρίτερα, το 1962, ο Peter O'Toole έπαιξε τον αξιωματικό του Βρετανικού στρατού Thomas Edward Lawrence στο φιλμ Lawrence της Αραβίας, ταινία βραβευμένη με 7 Όσκαρ. Τον 37ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Richard Nixon, υποδίθηκε κάτω από τις οδηγίες του Oliver Stone ο Anthony Hopkins το 1995. Νωρίτερα, το 1981, ο Hopkins έπαιξε στην τηλετενία με τίτλο Hitler, το Kriegsfegeto, τον Γερμανό Führer. Στα 63 του χρόνια, τον Hitler υποδίθηκε επίσης ο Ελβετός ηθοποιός Bruno Ganz στη διεθνή συμπαραγωγή Η Πτώση. Ο Anthony Hopkins έχει όμως τη φιλμογραφία του μια ακόμη βιογραφική ταινία. Ήταν το Πέρα από τον Πικάσο του James Ivory, ταινία χρονικά τοποθετημένη στη Γαλλία του Μεσοπολέμου. Στο Σικάγο του 1933, ο John Dillinger είναι ένας διαβόητος ληστής τραπεζών. Στην ταινία του Michael Mann με τίτλο Δημόσιος Κινδυνός, το ρόλο έπαιξε ο Johnny Depp, ο οποίος είχε δηλώσει πως ο Dillinger ήταν ένας rock and roll star της εποχής του. Ωραίο κορίτσι μου ήρθε σήμερα, έτσι με ένα φιλί από τον ήλιο, ελαφρώς ηλιοκαμένο, όμορφο. Μου βάλε τα πολύ καλοκαιρινά του. Δηλαδή, πραγματικά, αυτού σου κοριτσάκι μου. Πραγματικά, αυτού σου θέλω κοριτσάκι να έρθει μου. Το καλοκαίρι, δεν κρατσέ. Μα ξέρεις πώς φαίνεται και πώς φαίνεται ότι είσαι μια χαρά. Ευχαριστώ. Φτού σου, φτού σου, φτού σου. Φτού. Έκανες καλό Πάσχα. Ναι, πολύ ωραίο, αν και ήταν σε κρύο καιρό, δεν ήταν σε ζέστη. Τι σημασία έχει. Αλλά ήταν πολύ ωραία.
Με φίλους, οικογενειακά. Με παρέα πολύ καλή. Έφυγες από την Αθήνα. Ναι, ήμουνα στο Λονδίνο. Το διάβασα, αλλά ήθελα να μου το επιβεβαιώσει εσύ. Καλά, βρε στο Λονδίνο, πήγες εκεί πέρα, είναι πιο ψυχρά από την εδώ. Δεν είχα πάει ποτέ. Έλεγα τώρα την τελευταία δεκαετία να πάω, συνέχεια χαλούσε. Και μιας και μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, ήθελα πάρα πολύ να κάνω αυτό το ταξίδι και το λάτρεψα το Λονδίνο. Νομίζω ότι δεν το περίμενα ότι θα μου αρέσει τόσο πολύ το Λονδίνο. Είχε καλή παρέα. Όχι ότι είναι άσχημο το Λονδίνο. Είναι υπέροχο το Λονδίνο. Αλλά ρε, παιδάκι μου, είναι και ένα μέρος που τέτοια περίοδο που φεύγεις από εδώ πέρα με τον ήλιο της Ελλάδας και πας εκεί που όλο και θα ψιλοβρέχει, όλο και θα ψιλοκάνει ψύχρα. Μια μουντίλα την έχει. Ναι. Εμένα μου αρέσει το Λονδίνο. Αλλά αυτό το κομμάτι του δεν μου αρέσει. Εμένα έκανε δύο μέρες ήλιο φουλ. Ήσουν πολύ τυχερή. Βγήκανε τα ήλια και η ζέστη και τα φώτα, βλέπω, ναι, με το που εμφανίστηκες Λονδίνο. Ήταν πολύ ωραία. Η μικρή δεν σου έλειψε, γιατί διάβασα που έλεγες ότι, ότι είσαστε χώρια, είναι με τον μπαμπά της. Ναι, ναι, ήταν με τον μπαμπά της. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο χωριό του Γιάννη είναι πάρα πολύ ωραία και το Πάσχα η Εύα έχει και παρέα, έχει και φίλους, έχει και παιδάκια να παίξει. Και τα παιδάκια τέτοια θέλουν. Τι νομίζετε, ναι, θέλουν Λονδίνο. Με τίποτα. Βέβαια, είναι ένα ταξίδι που άνετα μπορείς να το κάνεις με παιδιά. Δηλαδή στα πάρκα, σε αυτά που γινόταν χαμός, εγώ εντυπωσιάστηκα. Εντάξει, έχουμε και εδώ πάρκα. Μην να τρέχεις εκεί πέρα στα πάρκα, να κάνεις τόσα έξοδα για να τρέχεις στα πάρκα με το μωρό, ξέρω. Πάντως είναι ένα ταξίδι που ευνοεί να πάρεις μαζί σου παιδί. Εγώ δεν, σε άλλες πόλεις λίγο το σκέφτομαι, αλλά στο Λονδίνο νομίζω ότι ευνοεί. Αλλά μου έλειψε, όχι απλά μου έλειψε. Τώρα όποτε δεν είμαι με την Εύα, δεν μπορώ. Όλη την ημέρα σκέφτομαι την Εύα. Το ξέρω, γιατί όταν είσαι μαζί και είναι ένα το παιδί, ένα, ναι, το παιδάκι και είσαι πάνω του, και αυτό επάνω του όλη μέρα, και αυτό επάνω σου, όταν συμβαίνει το ανάποδο, είναι αυτό που λες, δεν είμαι καλά, δεν, πού, ναι, είμαι, δεν νιώθω. Αυτά τώρα που δεν λες, εγώ πάλι θα πω, τα έχω νιώσει όλοι πριν από σένα, την πρώτη φορά, πού ήρθε η ώρα, Πάσχα ήταν και σε μένα, να παραδώσω όλα τα παιδιά στον μπαμπά τους το πρώτο Πάσχα που κάναμε χωριστά. Ακόμα θυμάμαι να μπαίνουν στο αυτοκίνητο και να κλαίω, λες και πηγαίνουν τα παιδιά μου πού, στον πόλεμο, ξέρω εγώ, να πολεμήσουν. Βρε κλάμα, και να λέω τα παιδάκια μου, και πώς θα είμαι εγώ το Πάσχα χωρίς αυτά. Νομίζω ότι πρώτη φορά πάντα έχει λίγο, αλλά τα παιδιά περνάνε ωραία. Τα παιδιά θέλουν τους φίλους τους, ναι, θέλουν τα ξαδερφάκια τους, αν υπάρχουν άλλα παιδάκια σε αυτή την ηλικία. Μα και πρέπει να περνάει και με τον μπαμπά. Είτε με τη μαμά. Αυτό είναι. Το ίδιο πράγμα, οικογένεια και το ένα μέρος, οικογένεια και το άλλο μέρος. Απλώς γιατί η μαμά είναι λίγο δύσκολο να το δεχτεί στην αρχή. Δηλαδή δεν μπορεί εύκολα να το δεχτεί, γιατί έχει μάθει ότι αυτό είναι το φυσιολογικό, ότι πρέπει να είμαστε μαζί. Δηλαδή, μέχρι να φτάσει η ώρα να τη δω, και τύψεις και ενοχές. Έχουν περάσει πολλά χρόνια σε μένα. Αλλά ξέρω ακριβώς τι μου λες. Μα είναι τύψεις, ενοχές. Έλεγα τώρα, εγώ περνάω καλά, αλλά δεν είμαι μαζί με το παιδί. Εντάξει, αλλά. Όταν το σκέφτεσαι το παιδί όλη την ημέρα και σκέφτεσαι για το αν εκείνο περνάει καλά, νομίζω ότι περνάς καλά. Πώς περνάς καλά όταν όλη τη μέρα σκέφτεσαι αν εκείνο περνάει καλά, που εκείνο πίστεψε. Έτσι περνάει μια χαρά. Περνάει πολύ ωραία. Μα ήρθε, ήταν ενθουσιασμένη, πέρασε τέλεια. Όλα διηγόταν, ιστορίες, τα πάντα, μια χαρά. Δική μας αίσθηση είναι. Μα ακόμα και όταν αναρωτιέσαι συνέχεια το παιδί, είναι η δική σου ανασφάλεια. Απλά πιο πολύ λείπει σε εμάς, ναι, τη μαμά, ναι, εκείνη, ναι, ναι, τη στιγμή, παρά στο ίδιο το παιδί, γιατί το παιδί, ξαναλέμε, στην ίδια οικογένεια είναι. Ναι. Μα εντάξει, ήταν ούτε 4 μέρες. Δηλαδή, λες, πόσο είναι, 4 μέρες χωρίζεσαι, δεν είναι και τόσο σπουδαίο. Κοιτάξτε, το παιδί έχει μεγαλώσει πια, πάει στα 5, δηλαδή δεν είναι ένα μωράκι που θέλει τη μαμά να είναι γατζωμένο πάνω. Και δόξα τω Θεώ, περνάει τέλεια, ήταν μια χαρά, περάσανε πάρα πολύ όμορφα. Και στο σχολείο μου λέει η δασκάλα της, τώρα εδώ μας λέει ιστορίες από το μας τα έχει πει όλα, λέει, για το χωριό, ξέρουμε τα πάντα. Ξεπετάχτηκε το παιδάκι, ναι, ναι, πολύ με τα άλλα παιδάκια και την ελευθερία, ναι, και έξω, εννοείται. Μια χαρά. Είδες πώς αλλάζει η ζωή μας μόλις αποκτήσουμε παιδιά, ρε παιδί μου, γίνεται, αυτό είναι, αυτή είναι η αρχή, η μέση και το τέλος, το παιδί, και όλοι οι υπόλοιποι γυρνάμε γύρω από αυτό. Είναι άλλη ζωή. Είναι καμία σχέση και δεν μπορείς, εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ πώς ήταν πριν το παιδί. Που είναι λίγο ακόμα, την κοιτάω τα βράδια καμιά φορά που κοιμάται, πάω να τη σκεπάσω και λέω, είναι δικό μου τώρα αυτό το παιδί. Ακόμα δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Θέλω καμιά φορά να την πιάσω και να τη λιώσω, δηλαδή δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να θυμηθώ πώς ήταν πριν. Και δεν μπορώ και να θυμηθώ γιατί ήμουνα πριν αρνητική. Και σκεφτόμουν, άραγε θα κάνω, εγώ τα παιδιά θα κάνω, οικογένεια. Άλλο το να αναρωτιέσαι, όλοι μπορεί να ρωτιόμαστε, άραγε εγώ θα κάνω, αλλά και άλλο να μην το θες. Δηλαδή να λες, ό, δεν είναι για μένα, όχι να μην το θες άμα σου προκύψει, εννοώ στη σκέψη. Ναι, δεν ήμουνα πολύ, ας πούμε, να τρελαθώ. Είχα άλλες φίλες που θέλανε πολύ από μικρές. Εγώ ήμουνα, εντάξει ρε παιδί, δεν τρελαινόμουνα με τα παιδιά. Γιατί, για πες πώς το εξηγείς εσύ. Δεν ξέρω. Έχεις αδέρφια. Όχι. Και δεν ήθελες. Εγώ πάλι που απέκτησα μεγάλη τον αδερφό μου, θυμάμαι ότι μια ζωή έλεγα αυτό, ότι θέλω να ζω σε μια οικογένεια μεγάλη. Μα μετά την Εύα, λέω, πώς είναι δυνατόν να το σκεφτόμουν, πώς η ζωή χωρίς παιδιά είναι άλλη ζωή. Δεν καταλαβαίνεις. Έχω μπει σε σπίτι που δεν υπάρχει παιδί,
τέλειο το ζευγάρι, όλα ευτυχισμένα και αυτά. Και σκέφτεσαι ότι κάτι λείπει από το σπίτι. Εσύ το σκέφτεσαι. Γιατί αυτή η ώρα δεν το σκέφτεσαι. Όχι, μια χαρά. Αλλά κάτι σου λείπει από το σπίτι. Δηλαδή, εγώ όταν λείπει από το σπίτι, κάτι λείπει από το σπίτι. Δεν είναι το ίδιο. Λες και το σπίτι δεν έχει αυτή τη ζωή μέσα. Είναι τρομερό. Είναι. Είναι. Ας αφήσουμε όμως το θέμα του παιδιού, γιατί μπορούμε να μιλάμε δυο μας για παιδιά. Δεν μας φτάνει μια ώρα. Σου φτάνει, βρε, το 24ωρο. Όχι. Τι κάνεις, πες μου, τι ρίχνεις. Τον εαυτό σου σίγουρα θα τον ρίχνεις, θα τον αφήνεις τελευταίο. Ναι. Παιδί και δουλειά δεν μπορείς να τα αφήσεις. Όχι, έχω αφήσει βέβαια το θέατρο. Το πιο ρηχμένο τα τελευταία 4 χρόνια είναι το θέατρο, γιατί δεν βγαίνει, επειδή το σόι είναι 10 ώρες γύρισμα κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, για μένα και το μελέτη που κάνουμε το ζευγάρι που πηγαίνουμε ερχόμαστε είναι κάθε μέρα 10 ώρες. Στο 90%, εντάξει, θα πάρουμε και ρεπό, δόξα τω Θεώ, δεν μπορώ να παραπονιέμαι, μη θα με δίνουν. Αλλά είναι δύσκολα. Το θέατρο έχει θυσιαστεί. Και το σκέφτομαι τώρα που μεγαλώνει η Εύα ότι σιγά σιγά πρέπει η μαμά να ξαναπάει, και της το έχω εξηγήσει, το έχουμε συζητήσει, ότι η μαμά μπορεί του χρόνου, το βράδυ να δουλεύει και αυτά, δεν της αρέσει πάρα πολύ. Και της αρέσει πάρα πολύ, αλλά προς το παρόν δεν έχει κανένα λόγο να μαλώσει μαζί σου γι' αυτό, όταν θα έρθει η ώρα. Ναι. Σου πει που πας, Μανούλα. Το πρωί αναγκαστικά θα ξυπνήσω γύρω στις 6, 6 και 20, γιατί πρέπει να είμαι έτοιμη πριν φύγει από σχολείο που είναι το 8 παρά, εγώ 8 ώρα που να είμαι στη δουλειά. Και μετά ξεκινάει ο αγώνας που θα φτάσω στο σπίτι 6, αν δεν έχω κάποια άλλη δουλειά. Συνήθως 6 ώρα θα γυρίσω στο σπίτι μετά το γύρισμα, που θα είναι η Εύα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 που θα κοιμηθεί. Εκτός και αν έχει πάει στον μπαμπά της, που 2 μέρες θα πάει στον μπαμπά της. Και μετά όταν θα κοιμηθεί η Εύα, κάποιο μαγείρεμα, κάνα μπάνιο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κάτι ξαναλέω. Λίγο να βγεις, λίγο μια παρέα, λίγο να σε ξεκουράσεις κι εσύ λίγο. Εντάξει, θα το κάνω αυτό όταν η Εύα θα είναι στον μπαμπά της τώρα πια. Έτσι, όπως έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα, θα έχω ελεύθερες μέρες όταν η Εύα θα πάει στον μπαμπά της. Και εκεί είναι πάλι που δεν μου φτάνουν οι ώρες ημέρες, γιατί λέω θα κάτσω να ξεκουραστώ και ποτέ δεν κοιμάμαι, γιατί θέλω να τα κάνω όλα. Θέλω να βγω, να δω τους φίλους μου, να δω την παρέα μου, να πάω κάπου, να κάνω ένα τραπέζι. Εν τω μεταξύ, ενδιάμεσα σου λείπει η Εύα, πέφτει και κανένα δακρυάκι. Όχι, εντάξει, τα έχω ξεπεράσει τα δάκρυα. Σόπα. Ναι, τα έχω ξεπεράσει. Τα έχω ξεπεράσει αυτά. Όχι. Εντάξει, αφού ξεπεράσαμε τα δάκρυα, δεν ξεπερνιούνται βρε αυτά ποτέ. Ναι, εντάξει, αλλά το πολεμάω και. Θα συνηθίσει κάποια στιγμή στην ιδέα. Εντάξει, όσο είναι μικρό και σε κοιτάζει και αυτό και σου λέει τα λογάκια τη, να το τώρα. Λογάκια η Εύα δεν το λες, γιατί γλώσσα κοπάνα μεγάλη, αλλά εντάξει. Τι ωραία όμως που είναι. Ναι. Για πες μου τώρα που έχει πάει 5 χρόνια, θυμάμαι όταν το είχα πρωτοδεί το μωρό σου, αλλά και κάθε χρόνο όταν έρχεστε και μου το δείχνει, πάντα ζητάω μια φωτογραφία, κάθε φορά λέω, ρε, τι μωρό είναι αυτό, τι κουκλί είναι αυτό, τι γλυκό πλάσμα, δεν είναι ότι είναι όμορφο, όλα τα παιδάκια όμορφα είναι. Έχει κάτι, δεν ξέρω να το περιγράψω τι, και όπως και δεν ξέρω να περιγράψω ποιον από τους δύο σας μοιάζει πιο πολύ. Νομίζω ότι μοιάζει και στους δύο και έχει αλλάζει και τους συνέχεια, δύο, ναι. Έχει τις εκφράσεις, έτσι όλο αυτό. Είναι. Εντάξει, είναι. Δεν ξέρω. Μοιάζει λίγο παραπάνω από την ηλικία της Εύα, γιατί είναι λίγο ανεπτυγμένο παιδάκι. Είναι ψηλό, δηλαδή σε 40 πόντους θα με περάσει. Ανησυχώ πια. Δεν ξέρω. Φοβάμαι πια. Αρχίζει και ψηλώνει η ραγδαία. Μοιάζει πολύ πιο μεγάλη. Όλοι νομίζουν ότι είναι 6 χρονών, είναι 4,5. Έχει μια γλώσσα από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ έξυπνη, πολύ έξυπνη. Και πολύ. Δεν ξέρω, τα παίρνει όλα. Ό,τι τη κάνει, αμέσως το πιάνει. Τσακώνεται με το γάτο όλη την ημέρα. Χτυπάμε τα κουδούνια. Μην ανοίξει, μαμά, θα ανοίξει ο Μίκη. Μίκη, άνοιξε. Τι λες, παιδί μου, λέει, θα ανοίξει ο γάτος. Κάτσε ρε, μαμά, και μετά μου λέει, πλάκα σου κάνω. Τι είναι αστεία. Ναι. Έχει χαρακτήρα λοιπόν η μικρή. Πάλι για τη μικρή μιλάμε, πρόσεξε. Α, εγώ φταίω. Πάλι για τη μικρή μιλάμε, μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε λίγο να μου πεις με τον Ηλία Μελέτη. Που Μελέτη, Ηλία. Εντάξει, μωρέ, Μελέτη, Λία, Μελέτη, τώρα είπαμε το μικρό είναι Μελέτη. Μελέτης. Το ξέρω αυτό. Τέλος πάντων, με το Μελέτη, Λία, που είσαστε ζευγάρι στη σειρά, είσαστε και κουμπάρι εκτός σειράς. Βεβαίως γίνατε αφού το γνωριστήκατε μέσα από τη σειρά, έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν την γνωριζόσασταν πριν. Όχι, δεν γνωριζόμασταν πριν. Γνωριστήκαμε σειρά. Ο Δημήτρης, ο βαφτισιμιός μου, είναι τώρα 2,5 ετών. Και όταν έμεινε έγκυος η Θέμηδα, ήμουν η πρώτη που το έμαθα, γιατί ήμουν η πρώτη που το κατάλαβα βασικά. Όταν ήρθα να μου πει. Εσύ με τον άντρα τη δουλεύει, πώς κατάλαβες ότι η γυναίκα του είναι. Μα δεν ξέρω, μου λέει, θέλω να σου πω κάτι. Και λέω, είναι έγκυος Θέμηδα. Και μου ζήτησαν μετά να το βαφτίσω. Εγώ εννοείται πως θα το έκανα. Δηλαδή, έχουμε πολύ καλές σχέσεις και με τη γυναίκα του και με το Μελέτη. Εσύ που τον ζεις τώρα, μέσα στη σειρά, σε ένα ρόλο αντρικό που κάνει τον άντρα σου και βλέπεις τα στοιχεία του χαρακτήρα του, αλλά τον ζεις και στα διαλύματα. Πώς είναι όταν τον βλέπεις με τη γυναίκα του? Γιατί έχω την εντύπωση, τώρα σαν εντύπωση, σαν εικόνα, από τις λίγες φορές που τα έχω πει μαζί του από κοντά, χωρίς ποτέ να τον έχω ρωτήσει για τη γυναίκα του, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι φροντίζει
Επειδή λείπει πολλές ώρες από το σπίτι με το θέατρο και με τη σειρά, τουλάχιστον πέρσι και φέτος, δεν ξέρω του χρόνου τι θα κάνει από θέατρο, με έναν τρόπο, πώς να το πω, να την έχει ευχαριστημένη, ευτυχισμένη, χαρούμενη, με δικά μου λόγια τώρα που περιγράφω αυτό, σαν να που λέμε δεν της χαλάω χατήρι, κάπως έτσι τον έχω στο μυαλό μου. Εντάξει, ναι. Δεν είναι και έτσι ακριβώς. Όχι, είναι πάρα πολύ καλός, είναι πολύ γλυκός, είναι πάρα πολύ απλό παιδί και έχουν πλάκα σαν οικογένεια, είναι μια ιδιόρυθμη και η Θέμηδα, η γυναίκα του και ο Μελέτης, δηλαδή τώρα μου στέλνανε κάτι βιντεάκια από εκεί που ήταν το Πάσχα γιατί έχουν φτιάξει ένα, έτσι, μια φωλίτσα έτσι και αυτά και μου έστειλε και του λέω πουλάκι μου, ούτε ο Ταρκόφσκι δεν σας συναγωνίζεται, έκανε ένα βιντεάκι, τους έβαλε να στείνεται η κόρη, ο γιος και αυτός πήγαινε με τις μουσικές και τα βιντεάκια και τους τραβούσε και μου τα έστειλε τα είδε στα βιντεάκια και τα βλέπα το πρωί και γελούσα μόνη μου, λέω δεν είστε οικογένεια εσείς, δηλαδή νομίζω ότι πραγματικά άμα δεις το βιντεάκι θα λες. Εσύ τέτοια δεν κάνεις, δηλαδή. Να βάλω τώρα τον καθένα σηκώ για να κάθεται. Ήταν ο βαφτισμιός μου με το χαρτί. Την κόρη όμως. Καλά. Να, τώρα ξανήρθε πάλι στην κουβέντα, για να πες. Ναι. Τώρα βλέπει φωτογραφική μηχανή και στείνεται. Γιατί βλέπει και αυτά τα post όλα. Βλέπει εμένα να κάνω. Δεν ξέρει τι είναι. Δεν ξέρει τι σημαίνει. Δεν έχει δει. Αλλά και τη λέω να σε βγάλω μια φωτογραφία και μου κάνει έτσι. Άλλο, από τώρα! Ναι, μα έδειξε φωτογραφία που έχω βγάλει. Μα την έστειλα σε όλους. Λέω καλό Πάσχα από εμάς, γιατί η Εύα έχει τρελαθεί. Τη λέω σε βγάλει μια φωτογραφία, βλέπει παιδικό. Και μου κάνει. Αχ, λέω Παναγία μου, ανησυχώ. Κάπως έτσι. Η Εύα που πάμε και ερχόμαστε στην Εύα, θα ήθελε και ένα αδερφάκι. Πιστεύεις? Δεν γνωρίζει. Η αίσθησή σου. Θέλει παρέα. Ζητάει παρέα συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα ήθελε τώρα και αν μπορεί να καταλάβει. Σαν αδερφάκι τότε. Θέλει όμως ένα παιδάκι, ρε παιδί μου, ακόμα δύο. Δεν ξέρω πώς το έχετε βρει κι εσείς. Εκεί που μένεις, στη γειτονιά. Εγώ θυμάμαι που κι εγώ, επειδή δεν είχα ξαναλέω αδερφάκια, τον αδερφό μου τον απέκτησα μεγάλη. Θυμάμαι ότι έπαιζα με όλα τα παιδιά στη γειτονιά. Γιατί είχα ανάγκη αυτό, τα παιδιά, να βλέπω παιδιά. Η Εύα ζητάει συνέχεια παρέα. Πότε θα φωνάξουμε τις φίλες της, πότε θα έρθει. Και κανονίζουμε πάντα με τις μαμάδες από το σχολείο να βρισκόμαστε, γιατί τα παιδιά θέλουν παιδιά. Και η Εύα είναι, νομίζω, από τα λίγα παιδάκια που δεν έχει αδερφάκι. Οπότε ζητάει συνέχεια παρέα, ότι βαριέμαι μόνη μου. Θέλω παρέα. Θα φωνάξουμε αυτόν, να φωνάξουμε εκείνον. Οπότε νομίζω δεν ξέρει ακριβώς τι είναι, αλλά μάλλον θα το θέλει στη ζωή της. Δεν θα είναι από τα παιδιά που θα είναι ευτυχισμένοι ως μοναχοπέδι. Όπως δεν ήμουνα κι εγώ. Δεν ήμουν ένα παιδί που ήμουν ευτυχισμένη ως μοναχοπαίδι. Δηλαδή, εγώ τους ανθρώπους που λένε ότι λέω εγώ θα ήθελα, μου λένε έλα μωρέ σιγά εντάξει. Τι έλα μωρέ σιγά εντάξει, άμα έχεις τα αδέρφια σου, δεν το ίδιο να το λες. Γιατί με τους φίλους δεν μπορείς να μοιραστείς τα ίδια πράγματα. Ο φίλος έχει την οικογένειά του, έχει τα προβλήματά του. Εντάξει, φυσικά και θα σου σταθούνε, αλλά δεν είναι το ίδιο. Έχεις εσύ κολλητή φίλη, γυναίκα κολλητή φίλη. Έχω αρκετές. Αρκετές. Ποια. Ποια! Ένα-ένα και μου τα τονίζεις. Έλα σου δώσε ένα φυλάκι μου. Έλα σου δώσε ένα φυλάκι σήμερα. Κοριτσάκι μου. Για πες μου λοιπόν, έχεις αρκετές πια. Ναι, γιατί ήμουν πολύ κλειστή σαν άνθρωπος. Πολύ κλειστή. Πάντως έχεις αρχίσει και αλλάζεις. Ναι. Γίνεσαι λίγο πιο εξωστρεφής. Δηλαδή, εμπέλ. Και θα σου βάλω και άρωμα και θα σε αρωματίσω και παντού. Και μη σου πω, θα στο δώσω και δώρο. Και θα το δώσω και σε μια τηλεθεάτρια. Θέλω που περνάς να αφήνεις αυτό το ότι η ζωή είναι ωραία. Καλή ζωή είναι ωραία. Καλή, χαμογέλα στην τύχη σου, χαμογέλα σε αυτό που υπάρχει γύρω σου, χαμογέλα παντού στη φύση. Που λουλουδιάζει, μου πρασινίζει. Είναι και άνοιξη. Που λάμπει, που είναι υπέροχη. Ποια είναι η εποχή σου, η αγαπημένη σου εποχή? Η άνοιξη και το φθινόπωρο. Γενέθλια πότε έχεις? Το φθινόπωρο, 19 Οκτώβρη. 19 Οκτώβρη. Λοιπόν, λαβή εμπέλ και μετά τις διαφημίσεις έρχομαι γιατί θέλω να το δώσω δώρο. Μία από Αττική. Πάμε να βγάλουμε τη γραμμή να δώσουμε το καινούριο Love You Belle από τη Lancôme. Μπορείτε να το βρείτε παντού σε όλα τα καταστήματα που αγαπούν τις γυναίκες. Δηλαδή εννοώ τα καταστήματα καλλυτικών, τα γνωστά μεγάλα που ξέρετε και τα άλλα γνωστά μεγάλα επίσης που ξέρετε. Δεν μου επιτρέπετε απλά να λέω όπως λέγονται αυτά τα μαγαζιά. Τέλος πάντων, σε αυτά τα μαγαζιά Lancôme όλη αυτή την εβδομάδα με μια πολύ πολύ για μένα μεγάλη έκπτωση. Τώρα δεν θυμάμαι αν είναι 20-25%, αλλά θα έλεγα να εκμεταλλευτείτε αυτή την εβδομάδα. Και το μπουκάλι μ' αρέσει. Πώς σου φάνηκε? Τέλειο. Μοσχοβολάει. Μοσχοβολάει. Και εσύ μπορεί να μας ήρθες από το Λόντον. Εγώ όμως θα σε στείλω με παριζιάνικα αρώματα. Για σένα με αγάπη, γιατί ένα είναι το σύνθημα, αγάπη μου. Η ζωή είναι ωραία. Είναι ωραία. Χαμογελάστε. Πολλά φιλιά και θα τα πούμε αύριο. Τη γνωστή ώρα. Τη γραμμή δεν χρειάζεται να τη βγάλω γιατί ο χρόνος μου έχει φάει. Αλλά το δώρο το δίνω στη φίλη μου. Bye.
Bye bye. Λαγκό, αύριο. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie.